σας. Είμαι η Νίνα Φόσκολου και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είμαστε εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία ακριβώς, Νίνας Νάιτ και σήμερα, για να τα αναλύσουμε και να τα λύσουμε όλα όσα μας αφορούν σε συναισθηματικό επίπεδο. Και όχι μόνο, ερωτικά, φιλικά, οικογενειακά, όλα, τα πάντα, όλα έχουμε και σήμερα. Από σας θέλω να τηλεφωνείτε για να μοιράζεστε τις ιστορίες σας μαζί μου. 2 11 55 50 537 και 538. Θέλω να ακούσω το πρώτο drin άμεσα, αλλά αμεσότατα λέμε. Λοιπόν, πριν γίνει όμως αυτό, θέλω να μπω στο τραγούδι κλειδί νούμερο 1, που για σήμερα έτσι είναι πολύ γουτσου γουτσου το πρώτο μας τραγούδι. Αν είμαστε έτοιμοι, θέλω να πέσει τώρα. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους, να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί. Μπορείς, αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η φιλία μας θα μένει αιώνια, είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Και τι τέλειο κομμάτι και τι τέλεια ταινία. Λοιπόν, και προφανώς, προφανέστατα, το πρώτο μου θέμα είναι η φιλία. Και τι πιο σημαντικό από τους φίλους μας. Οι φίλοι, λοιπόν, είναι η οικογένεια που διαλέγουμε. Έτσι, σωστά, σωστά. Οπότε, μπορείς, ρε παιδί μου, εσύ, κάτσε γιατί έχασα και λίγο τον ηρμό μου. Είναι, ρε παιδί μου, ναι, αυτό που είπα αρχικά. Η οικογένεια, οι φίλοι είναι η οικογένεια την οποία διαλέγεις. Άρα, έχεις τη δυνατότητα να οι φίλοι σου να είναι κάπως έτσι. Έρεση, κάτι έπαθα. Έπαθα ένα κοκομπλόκο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως όλοι γνωρίζουμε. Τους φίλους σας να τους αγαπάτε, να τους σέβεστε και να τους στηρίζετε. Πάρα μα πάρα πολύ βασικό να στηρίζουμε τους φίλους μας. Βέβαια. Η αλήθεια είναι επειδή πάντα και όλους μας απασχολούν πάρα πολύ τα φιλικά ζητήματα, γιατί πάντα υπάρχουν τσακωμοί, παιδί μου, πάντα υπάρχουν καυγάδες, πάντα υπάρχουν έτσι διάφορα που γίνονται μέσα σε τέτοιες φιλικές σχέσεις. Να θυμάστε, να μην αγχώνεστε και να μην πιέζεστε, διότι η ουσία είναι μία, που είναι πάρα πολύ έτσι μαυρίλα και καταθλίψα αυτό που λέω, αλλά η ουσία είναι ότι μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας πεθαίνουμε. Και πολύ πεσημιστικό θα μου πείτε τώρα εσείς, και έχετε και πολύ μεγάλο δίκιο για αυτό που λέτε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα βλέπουμε όλα τελείως φλού και τους φίλους μας να τους γράφουμε, αλλά σημαίνει ότι πάνω απ' όλα και σε όλες τις σχέσεις, και αυτό θέλω να το πω πολύ γενικά, πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας. Και όταν λέω τον εαυτό μας, εννοώ ότι δεν πρέπει να καταπιεζόμαστε,
και να φαίνεται να φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί, για να αρέσουμε είτε στους φίλους μας, είτε στους συντρόφους μας, είτε στον οποιονδήποτε. Θα το αναλύσω βέβαια και άλλο αυτό, και εκεί που θέλω να καταλήξω όταν μιλάω για τη φιλία, είναι στη φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ένα θέμα που μας έχει καρακατά απασχολήσει όλους στη ζωή μας, που νομίζω, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ υποκειμενικό. Πριν πω όμως αυτά, θέλω να βγάλω την πρώτη μου γραμμή για σήμερα, αν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλή αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είστε? Είμαι η Μέρη. Γεια σου, Μέρη. Από πού... περιοχές και τέτοια. Αν θέλει, από πού τηλεφωνείς? Περισσό. Περισσό. Τέλεια. Για πες μου, Μέρη μου, πόσο χρονών είσαι? Η αλήθεια είναι ότι είμαι 32. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είσαι στην καλύτερη φάση σου, βασικά. Εντάξει, σχετικά είναι όλα. Έλα τώρα, μωρέ Μέρη. Για πες, έχεις θέμα? Το θέμα είναι ότι το θέμα δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμα και να, όσο και να μεγαλώνουμε, παραμένει θέμα. Για πες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο, αλλά αυτό με τους άντρες και τη φιλία... Μέρη, έπεσες Διάννα, έτσι, στο θέμα. Λοιπόν, φυσικά δεν λέμε ονόματα. Αλλά... μπορείς να τον λέμε Θανάση. Το Θανάσης είναι ένα όνομα που κολλάει παντού. Ωραία. Ας το πούμε Θανάση. Ο Θανάσης. Λοιπόν, ξεκινάω, θα είμαι σύντομη. Να είσαι, πάρε το χρόνο σου, όσο χρειάζεσαι. Ωραία, λοιπόν, γνωρίστηκα με τον Θανάση, να το πούμε έτσι, πριν από περίπου 2,5 χρόνια και ήμασταν συνεργάτες και αμέσως δημιουργήθηκε αυτό το μεταφυσικό, ρε παιδί μου, που τον βλέπεις τον άλλο και λες «This is it». Αυτή η τουβλιά, τον έφαγε στον τουβρουτζά σου κοινός, Μέρη μου. Ναι, ναι, που εντάξει, να σου πω, δε ότι εγώ δεν τα πίστευα αυτά, τα love at first sight και τέτοια. Αλλά υπάρχει. Ναι. Και τέλος πάντων υπήρχε μια πολύ έντονη χημεία, παιδί μου, μεταξύ μας. Στην αρχή η χημεία είχε εκδηλωθεί μόνο στο εργασιακό project. Κάποια στιγμή όμως, ενώ δεν είχαμε πει κάτι, ξέρεις, σου αρέσει, μου αρέσει, θέλω, υποφέρω και τέτοια. Εντάξει, love was in the air. Και εν πάση περιπτώσει, το αρχίσαμε και διαφορετικά. Ναι. Εγώ είχα χάρη πάρα πολύ, γιατί είχα πιστέψει ότι βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου, αυτό που περίμενα εδώ και αιώνες. Μόνο που την επόμενη μέρα μου είπε ότι, ξέρεις, δεν θέλω να το δούμε αλλιώς, γιατί είμαστε φίλοι. Την επόμενη μέρα, τι εννοείς την επόμενη μέρα? Δηλαδή, εννοώ ότι σχηματικά το λέω, δεν το λέω την επόμενη μέρα. Θες να πεις ότι έγινε η όλη φάση, ρε παιδί μου, εξελίχθηκε, έφτασε μέχρι ένα σημείο και από ένα σημείο και μετά που εσύ το είχες δέσει το πράγμα, δηλαδή έλεγες «Νάτος, αυτός είναι», σου γύρισε και σου έριξε την ακυρίλα του. Ναι. Ναι, και πρόσεξε, το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε και αυτό θέλω να αναλύσουμε, να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι. Το ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι μου είπε ότι δεν θέλει να το πάμε διαφορετικά, γιατί θα με χάσει από τη ζωή του. Γιατί τους έρωτες τους χάνει, τους φίλους τους κρατά. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ αληθινό και ισχύει. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα πριν. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγουμε και αυτό σημαίνει ότι είναι πάντα εκεί. Οι έρωτες έρχονται, φεύγουν, αλλά οι φίλοι μένουν. Βέβαια, όταν ξεκινάει κάτι από ερωτικό, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γυρίσει καθαρά στο φιλικό. Μπορεί να γίνει το αντίθετο. Αλλά να ξεκινήσει ερωτικό και να πάει στο φιλικό δεν νομίζω ότι γίνεται. Αυτός τα κατάφερε εν τέλει, δηλαδή το κράτησε το πράγμα έτσι. Ναι, το κράτησε έτσι, μόνο που εγώ δεν μπορώ να τον δω φιλικά και ξέρω ότι ούτε αυτός μπορεί. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορείς να δεις φιλικά κάποιον που σου αρέσει? Και γενικά υπάρχουν
ας πούμε, σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών αποχρωματισμένες από το ερωτικό στοιχείο. Όταν δύο άνθρωποι ταιριάζουν, ρε παιδί μου, περνάνε πολύ καλά και γουστάρονται έτσι και εμφανισιακά. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, με τις φίλες μου το λέμε και γελάμε ότι η κολλητός μπορεί να γίνει μόνο ο άσχημος φίλος σου. Δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει ερωτική έλξη. Αλλά αν δεν έχετε τέτοιο θέμα, δηλαδή να μην σ' αρέσει εμφανισιακά ο άλλος και ταιριάζει και πάρα πολύ. Πώς το λένε αυτό, ξέρω εγώ, λάθος τίτλος. Αυτό το λένε λάθος timing, βασικά. Γιατί αν αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο λες ότι υπάρχει ερωτική έλξη και από τις δύο τις πλευρές, αμοιβαία εκτίμηση και μπλα μπλα μπλα, βλέπεις ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το πράγμα τώρα, σημαίνει ότι το timing τώρα είναι λάθος. Και ότι αν αυτόν τον άνθρωπο το γνώριζε σε κάποια άλλη φάση της ζωής σου ή μάλλον σε κάποια άλλη φάση της ζωής του που θα ήταν περισσότερο κατασταλαγμένος, μπορεί και αυτό να οδηγούσε όντως σε μία σχέση. Δηλαδή, εγώ αυτό πιστεύω. Άρα τι κάνεις στην περίπτωση? Δεν ξέρω. Αυτός, Μέρη μου, πώς το χειρίζεται το πράγμα? Αυτός είναι πολύ κοντά μου. Μόνο που δεν υπάρχει το ερωτικό επίχειρημα. Δεν υπάρχει το... Δηλαδή αυτός το έχει αποδιώξει τελείως όλο αυτό από το μυαλό του. Ναι, ναι, το έχει αποκλείσει. Ναι. Αλλά σου πω, δεν ξέρω αν σε βοηθάει, ότι γενικά με τις γυναίκες δεν κάνει σταθερές σχέσεις. Δηλαδή είναι λίγο... Εντάξει, τότε είναι πολύ φωσφανάρι, βρεσημέρι. Ότι ο τύπος λέει, από τη στιγμή που δεν είμαι ικανός, μέσα σε εισαγωγικά, να κρατήσω μία σχέση, ρε παιδί μου, πιο σταθερή, πιο σοβαρή, πιο σιγουράκι, κοντά μου και δίπλα μου, δεν θέλω να διώξω τη Μέρη, η οποία Μέρη είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ και εκτιμώ και τον θέλω στη ζωή μου, γιατί ξέρει ότι όντως αυτό θα έχει μία ημερομηνία λήξης, αν το προχωρήσει. Άρα σε κρατάει σε ένα φιλικό επίπεδο, και μπορεί να ποντάρεις το ότι που ξέρεις ποτέ, μπορεί αργότερα να δημιουργηθεί κάτι παραπάνω. Μπορεί να έχει και αυτό στο μυαλό του. Να περιμένει, ρε παιδί μου, να κατασταλάξει αυτός μέσα του και να περιμένει το σημείο που αυτός θα μπορέσει να κάνει κάτι πιο σοβαρό για να σμίξετε τότε. Ωραία. Και τώρα η ερώτηση πιο σημαντική. Mm-hmm. Εγώ τον βλέπω και δεν νιώθω καλά, γιατί σκέφτομαι άλλα πράγματα. Γιατί τον βλέπεις? Τον βλέπω γιατί είμαστε φίλοι εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή βγαίνετε, πηγαίνετε για ποτάκια, για καφέδες και τέτοια. Ναι, 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 κανονικά. Ναι. Όμως εγώ δεν νιώθω καλά. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δεν κρατάμε βγαίνετε την επαφή ή εξαφανιζόμαστε για να μην φέρουμε? Εγώ πιστεύω ότι η δεύτερη είναι η καλύτερη λύση. Δηλαδή, αν ξαφνικά αποκοπείς από τη ζωή του και εκεί που έχετε μία... βγαίνετε, ρε παιδί μου, συχνά πυκνά και πεις «μωρό μου, bye», ξέρω εγώ, «δεν μπορώ», γιατί μιλάς ανοιχτά αρχικά. Εγώ είμαι πάντα υπέρ αυτού. Ότι πρέπει να μιλάμε αρχικά και να λέμε τα πράγματα όπως είναι και αυτά που νιώθουμε να τα λέμε και να μην τα κρύβουμε. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, τον έπιανα και θα του μίλαγα και θα του έλεγα: «Κοίτα να δεις, αγόρι μου, σε γουστάρω, πεθαίνω, τις κόβω τις φλέβες μου τώρα. Θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω αυτό το πράγμα να εξελιχθεί που έχουμε μεταξύ μας, γιατί είναι και κρίμα στο φινάλε. Αλλά από τη στιγμή που τρώω τη μία κυρούμπα μετά την άλλη από σένα, αποφασίζω, γιατί αυτό με φτύρει ψυχολογικά πάρα πολύ, να σταματήσω να έχω τόσο συχνές επαφές μαζί σου». Εγώ αυτό θα έκανα, Μέρη, και θα το έκοβα, γιατί χαλιέσαι, έτσι, χαλάς τον εαυτό σου, χαλάς... γιατί να το κάνεις, λοιπόν, από τη στιγμή που δεν περνάς καλά μαζί του? Γιατί μου πεις τώρα ότι βγαίνετε και είσαι εσύ χαλαρή και περνάς καλά, ρε παιδί μου, είμαι σίγουρη ότι δεν αφήνεσαι. Σίγουρα είναι αυτό. Απ' την άλλη, ξέρεις, επειδή έχουμε δεθεί αρκετά και είμαι ιδιαίτερος άνθρωπος, mm-hmm, δεν θέλω να τον χάσω, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια με σφύρει αυτό, έχεις δίκιο. Αν κάτσεις όμως και του μιλήσεις και του πεις ένα και ένα κάνουν δύο, είναι αυτό, αυτό και αυτό, μπορεί και να τον κάνεις να τον ταρακουνήσεις και να τον κάνεις να αλλάξει και γνώμη, Μέρη. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Να πει ότι όπα, τώρα ξέρω εγώ από το πουθενά τη χάνω. Και να το δει και κάπως αλλιώς. Και μην το παίρνεις ότι, ρε παιδί μου, είναι εκβιαστικό. Ότι θα του πεις, κοίτα να δεις, αγόρι μου, ή θα μου κάτσεις ή δεν θα σου ξαναμιλήσω. Είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να φθείρουμε τον εαυτό μας. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι το παν είναι να περνάμε καλά
να ζούμε ωραίες στιγμές και να μην αναιρούμε τους εαυτούς μας. Από τη στιγμή που αναιρείς τον εαυτό σου και από τη στιγμή που περιορίζεσαι, τελείωσε, τελείωσε. Για κανέναν λόγο και για κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είμαστε αυτές που είμαστε, αυτοί που είμαστε μάλλον, θέλουμε αυτά που θέλουμε και αυτό δεν αλλάζει. Όποιος θέλει μέρη μου να είναι κοντά μας και να είναι δίπλα μας και να είναι μαζί μας, θα είναι. Με τον άλλο τρόπο. Και όποιος φοβάται, μένει σπίτι του. Αν φοβάται, γιατί εμένα μου φαίνεσαι και λίγο έτσι, ρε παιδί μου, γυναίκα, κατασταλαγμένη και όρημη στη σκέψη σου και στα λόγια σου, στο λόγο σου. Μπορεί και να τον έχεις κάνει να χυστεί και πάνω του λίγο, δηλαδή, ξέρεις, να λέει πού θα μπλέξω τώρα. Να μην μπορεί να σε χειριστεί. Τώρα ανοίγουμε άλλο θέμα, ξέρεις. Ποιες γυναίκες τρομάζουν και ποιους άντρες. Αυτό είναι ένα θέμα εκπομπή. Είναι μια απάντηση, είναι μια πρόταση αυτή η απάντηση. Οι δυναμικές γυναίκες τρομάζουν τους άντρες. Join the club, λοιπόν. Γιατί έτσι είναι. Είναι αλήθεια αυτή. Οπότε μερικές γυναίκες είναι καταδικασμένες έτσι να είναι μπακουρομπάκουρα, νομίζω. Νομίζω. Αυτό νομίζω. Αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει να περνάμε καλά και να ζούμε ωραίες στιγμές. Αυτό και να έχουμε τις ισορροπίες μας. Όταν έχεις τις ισορροπίες μέσα σου, δεν φοβάσαι κανέναν. Και όταν είναι να έρθει η μέρη μου, γλυκιά, το καλό του πράγμα, βρε θα έρθει. Μη σε αγχώνει. Μέρη. Μέρη. Δεν ακούω. Μέρη, μ' ακούς. Τώρα ναι. Τώρα ναι, λέω όταν είναι να έρθει το καλό το πράγμα, θα έρθει και μη σε αγχώνει καθόλου αυτό. Mm-hmm. Αυτό okay. Ήθελα να σου πω εγώ. Αν okay. Παρόλα αυτά βρεθεί καμία άκρη με τον κύριο Χ, με τον Θανάση, θέλω να με πάρεις να μου το πεις. Εντάξει Νίνα, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βοήθησα λίγο. Σίγουρα και μόνο που σε βλέπει κάποιος έτσι αισιοδοξεί. Βοηθιέται. Πολύ, πολύ ωραία παρουσία. Σε ευχαριστώ μεράκι μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, γεια σου. Και ακούσαμε λοιπόν τη Μέρη και το πρόβλημά της και βασικά είναι πρόβλημα πολλών γυναικών αυτό. Το ότι όταν τον άλλον το βλέπουμε ερωτικά κάτι της, έτσι λίγο πιο αούα και αυτός μας γράφει, και κολλάμε, γιατί οι γυναίκες το έχουμε αυτό, να κολλάμε με τους άντρες που μας φτύνουν και οι άντρες το έχουν αυτό, να ξέρετε, αλλά αυτό είναι άλλο επεισόδιο. Καλή επιτυχία στη Μέρη. Έχω νομίζω άλλη γραμμή. Έχω άλλη μία γραμμή. Γεια σας. Καλή σας μέρα από εδώ. Καλημέρα. Είστε ο κύριος Πολ. Ολόκληρος. Και ξέρετε γιατί σας πήρα. Γιατί θέλω να σας εκφράσω τον ενθουσιασμό μου, Νίνα, γιατί είσαι έτοιμα ολογή. Ναι. Έχεις ένα ωραίο κόσμο που κάνεις, με κάνεις να γυρίσω στα δικά μου νιάτα, με δικές μου περιπέτειες, ξέρεις, ακούγοντάς. Κύριε Πολ, πω σας έχω κατασυμπαθήσει από εκεί, από την άλλη άκρη της γης που παίρνετε. Και κύριε Πολ, ξυπνάτε τόσο νωρίς. Τι ώρα είναι στην Αυστραλία. Εγώ είμαι 3 ώρα κούκλα μου απ και έχω γυρίσει όλο τον κόσμο στο ίντερνετ. Έχω διαβάσει όλες τις εφημερίδες του κόσμου, αγγλικά οφκώς και ελληνικά. Και τώρα παρακολουθώ διάφορα άλλα πράγματα. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο chat της ζούγκλας. Στο chat της ζούγκλας. Μπράβο κύριε Πολ που μου το θυμήσατε κιόλας. Παίζει και το chat, να μπαίνετε κι εσείς οι υπόλοιποι στο chat παρέα με τον κύριο Πολ και να γράφετε τα σχολιάκια σας. Τι ώρα είναι εκεί, μου είπατε, δεν μου είπατε. Εδώ τώρα ακριβώς είναι 7 και 22 λεπτά, ακρίβεια. Πω, τι ώρα ξυπνάτε. Ξυπνάω νωρίς και ξέρεις, μόλις γύρισα από το πρωινό μου jogging, ξέρεις. Πάω μια ώρα, μια μισή κάθε πρωί. Πόσο slim fit. Να κοιτώσουμε τα νιάτα εκεί που είμαστε τώρα, έτσι. Τι. Τι είπατε κύριε Πολ. Περπατάω και τρέχω κάθε πρωί για να κλειδώσω τα νιάτα. Έτσι και. Να μην προχωρήσουμε και περισσότερο. Αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή slim fit και υγεία κύριε Πολ. Κύριε Πολ, ξέρετε τι θέλω από εσάς. Επειδή πιστεύω ότι είστε πολύ χορτάτος άνθρωπος στη ζωή σας, μου βγάζετε κάτι full. Full, δηλαδή και από εμπειρίες και από όλα. Θέλω να μοιραστείτε μαζί μου, αν θέλετε κι εσείς, μόνο μία από τις εμπειρίες σας. Έτσι, ερωτική, θέλετε ό,τι θέλετε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Να σου αφηγηθώ κάτι, θέλεις.
Να θυμηθείτε κάτι, είστε παντρεμένος αρχικά? Είμαι παντρεμένος, αλλά έχω μία περιπέτεια που αν θα σου πω το ιστορικό θα εκπλαγείς. Θέλω πάρα πολύ να το ακούσω. Η πρώτη μου γνωριμία ήταν Κατερίνα. Κατερίνα. Δυστυχώς, οι συνθήκες τότε ήταν αδύνατο να παντρευτούμε παρά τις υποσχέσεις. Εγώ έπρεπε να φύγω από την Ελλάδα. Λοιπόν. Κύριε Πολ, μόνο θα ήθελα να μιλάτε λιγάκι, λιγάκι πιο δυνατά. Μετά από 35 χρόνια, ζήτησα το επώνυμο. Το βρήκα και το πρώτο τηλεφώνημα ήταν η σύνδεση. Ομολογώ ότι ήταν αδύνατο να μου απαντήσει, παρά μόνο έβαινε τα κλάματα και το τηλέφωνο έπεσε κάτω. Ήταν τέτοιος ο έρωτας που ομολογώ ήταν τα τραγούδια τότε που λέγαμε «Θα γυρίσεις, σε περιμένω να γυρίσεις» και όμως πολλοί γυρισμοί δεν έγιναν. Ναι, κατάλαβα. Μιλάω ρομαντικά τώρα που αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πραγματικά, αλλά τα λέτε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Παντρεύτηκα Κατερίνα. Την άλλη Κατερίνα, όχι την ίδια. Την άλλη Κατερίνα, η οποία ήταν γεννημένη στην Αίγυπτο, μεγαλωμένη εκεί, και συναντηθήκαμε εδώ σε αυτή την όμορφη χώρα, τη φιλόξενη, που φιλοξένησε 1 εκατομμύριο Έλληνες. Αχα. Κατάλαβα. Το έχετε πάντως με το όνομα το Κατερίνα, σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει. Το δικαιώ όνομα. Ε? Τέλος, Νίνα, να σου πω κάτι. Θέλω να λες, μιλάς πολύ όμορφα και βλέπω ότι οδηγείς τους νεαρούς και τις νεαρές τον σωστό δρόμο. Θα ήθελα να σου κάνω μια πρόταση, να τους λες ότι η ζωή αυτή δεν είναι πάντοτε στρωμένη με λουλούδια. Έχει και αγκάθια. Αν στα αγκάθια φοράμε τα παπούτσια μας, δεν μας τρυπάνε. Τέλειο. Κάθε πρόβλημα στο δρόμο αυτόν, του ρομαντικού ή της πατριάς του δρόμου, που βλέπω πολλά ζευγάρια αραιώνουν γρήγορα μετά την πατριά και είναι τρομερό αυτό, ναι. Θα ήθελα να πω το εξής. Κάθε πρόβλημα λύνεται με χαμόγελο. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Τι όμορφα αν έχουμε υπομονή, γιατί καμιά φορά όλοι μας έχουμε λατώματα, νευριάζουμε. Αν δούμε κάτι τέτοιο, ας ένας από τους δυο βγει έξω, δει τον ήλιο και ξαναγυρίσει και ίσως το χαμόγελο γυρίσει πίσω. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε και τα παπούτσια που είπατε πριν στα αγκάθια, εγώ τα μεταφράζω σε υπομονή, επιμονή όταν θέλουμε να κερδίσουμε και να πετύχουμε κάτι. Ακριβώς. Είτε αυτός είναι άνθρωπος, είτε είναι ένας άλλος στόχος, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, και μάλιστα, φυσικά μάλιστα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αξίες που έχουμε, έτσι, και με τις αρχές. Είναι πάρα πολύ, βοηθάνε πάρα πολύ τον άνθρωπο όταν έχει μάλιστα. πράγματα τέτοια μέσα του. Αλλά τα λέτε, κύριε Πολ. Έχεις ένα όμορφο κόσμο, Νίνα. Θα σου μιλήσω τώρα σαν να είμαστε φίλοι 10 χρόνια, γιατί σε λέω Νίνα, ενώ μπορούσα να σου πω κάπως με άλλο τρόπο. Πείτε μου, εδώ μιλάμε χαλαρά τελείως. Ακριβώς, ακριβώς. Είσαι, με ενθουσιάζει ο τρόπος σου, έχεις ένα ωραίο κόσμο, είσαι, έχεις ωραίο approach στον κόσμο, δηλαδή, επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι. Μιλάμε και τα αγγλικά και τώρα γαμπίζουμε δύο λέξεις και τα ανακατεύουμε. Ναι, ωραία τα λέτε. Ναι. Λοιπόν, πολύ χάρηκα. Εγώ χάρηκα, κύριε Πολ, ακόμα περισσότερο. Θα σε ενοχλώ καμιά φορά. Θέλω να παίρνετε, δηλαδή εγώ τρελαίνομαι που ακόμα εκεί από την άλλη άκρη που είστε επικοινωνείτε μαζί μου, θα ήθελα δηλαδή ακόμα και σε κάθε εκπομπή τύπου αν μπορούσατε να παίρνετε. Why not? Θα ήθελα να σας ακούω, μου δίνετε έτσι πολύ μεγάλη χαρά, ειλικρινά σας μιλάω. Ευχαριστώ γι' αυτό και, και εσύ είσαι άξια, because μου αρέσει η ετοιμολογία σου, βρε, που τα βρίσκεις όλα. Που είναι ετοιμολογή, μπράβο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα στους λεβέντες, τις κυρίες στο chat. Ναι. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Αξιαγάπητος ο κύριος Πολ, ειλικρινά αξιαγάπητος. Και
Είναι αυτός, αντικατοπτρίζει, εν πάση περιπτώσει με λίγα λόγια, το ρομαντισμό που λείπει. Ρε παιδιά, λείπει και είναι πολύ άσχημο που λείπει αυτός ο ρομαντισμός. Χθες είχε πάρει τηλέφωνο, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, εν πάση περιπτώσει, και έλεγε ότι εγώ αντιμετωπίζω τις γυναίκες με ένα πολύ ρομαντικό τρόπο και αυτό τις αποδιώχνει από μακριά, από κοντά μου. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να την πάρω την άλλη και να κάνω κατευθείαν σεξ μαζί της. Θέλω να επικοινωνήσουμε λίγο, να έχουμε να πούμε κάτι, να υπάρξει ένα υπόβαθρο μεταξύ μας επικοινωνιακό. Αυτό κυριαρχούσε παλιά και είναι η μαγεία που έχει χαθεί. Και να σας πω κάτι, αγόρια που μας ακούτε, όλες οι γυναίκες αυτή τη μαγεία ψάχνουν. Αν καταφέρετε έστω για λίγο να μπορέσετε, ρε παιδί μου, να τους δώσετε αυτό το χαμένο παραμύθι που τους έχει λείψει και μας έχει λείψει πάρα πολύ, παιδιά, τότε πάει, τις έχετε. Και πάω σε γραμμή. Γεια. Ναι. Γεια σου. Καλησπέρα. Ποιες είσαι? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, εδώ ζεσθενόμαστε από τα φώτα. Τα έχω πει 100 φορές. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο Κώστας. Γεια σου, Κωστάκη. Είμαι από τους Αγίους Αναργύρους. Από τους Αγίους, κοντοχωριανός, ναι. Και έχω ένα θεματάκι το οποίο θα ήθελα συμβουλές και είδα την εκπομπή και είπα να προσπαθήσω. Και καλά έκανες, γιατί η Νίνα τα λύνει όλα. Δεν σε ακούω. Λέω καλά έκανες, καλά έκανες, Κώστα. Απλώς ναι. Μίλα μου λίγο πιο δυνατά. Δεν σε ακούω καλά. Αγάπη, λέω μίλα μου λιγάκι πιο δυνατά θέλω. Γκρεμοτσακίστηκε ο φίλος Κώστας, έπεσε η γραμμή του. Αλλά δεν πειράζει, θεματάκια πολλά και θέλω, αυτό που είπε ο Κώστας, άκουσε την εκπομπή, είδα μάλλον την εκπομπή, και είπα να πάρω να μου τα λύσετε τα θέματα. Δεν ξέρω γιατί μου μιλάνε όλοι στον πληθυντικό, πόσο μεγαλύτερη από ό,τι είμαι στην πραγματικότητα φαίνομαι με αυτή τη ρημαδοκάμερα μπροστά μου, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου μιλάτε στον ενικό. Θέλω να με παίρνετε και να μπορέσετε να έχετε την άνεση να μου μιλάτε χωρίς ταμπούρε, παιδί μου, και κολλήματα. Θέλω να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και να μπορέσουμε να βρούμε, αν μπορέσουμε, γιατί μπορεί και να μην μπορέσουμε, μάγοι δεν είμαστε, ούτε ψυχολόγοι, να βρούμε μία λύση στο πρόβλημά σας. Και όταν έρθει η ώρα, μπορεί να πω και το δικό μου πρόβλημα και να μου δώσετε εσείς τη λύση. Πότε δεν ξέρεις. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μου. Επικοινωνείτε μαζί μου με αυτόν εδώ τον τρόπο, έτσι, τσουκ. 2-11-55-50-357-358 είναι ο μαγικός αριθμός. Πιστεύω ότι ο Κώστας γύρισε ξανά κοντά μου. Κώστα. Ναι. Έλα βρε Κώστα. Πού πήγες βρε Κώστα? Μορσή Κώστα. Για πες. Δεν πειράζει. Μη μου μιλάς ρε εσύ Κώστα. Μη μου μιλάς στον πληθυντικό γιατί με πιάνει κρυσάρα. Με συγχωρείς. Για ευγένεια. Είσαι ευγενικό παιδί Κώστα μου. Πάνω απ' όλα. Έτσι πρέπει. Για πες. Λοιπόν, όπως έλεγα, εγώ είμαι στα 22 τώρα. Στα 22. Και είμαι αποφασισμένος γονείς, παιδί. Τι είσαι? Οι γονείς μου έχουν χωρίσει εδώ και κάποια χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου, σχετικά νέος, έχει ξαναπαντρευτεί. Mm-hmm. Μία νεότερη τη γυναίκα, η οποία με περνάει 5 χρόνια. Τρέλανε με, γιατί αρχίζω και συνειδητοποιώ. Ναι, για πες. Ναι, και δεν ξέρω πώς έγινε και γιατί έγινε, αλλά εγώ ερωτεύτηκα αυτή τη γυναίκα. Ωραία, μάνα μου. Διατηρούμε μια σχέση εδώ για το τελευταίο καιρό. Καλέ, εσύ, με τη γυναίκα του μπαμπά. Ναι. Για πες, ρε Κώστα, λέγε, βρε Κώστα. Δεν ξέρω τι να κάνω και δεν ξέρω τώρα να το πω στον πατέρα μου, να μην το πω, πώς αντιδράσει, τι πρέπει να κάνω και... Όλοι οι φίλοι μου λένε να το σταματήσω, αλλά εγώ δεν μπορώ. Είναι πολύ δυνατό αυτό που νιώθω. Κώστα, πες μου λίγο. Μένετε όλοι μαζί, χαρούμενη οικογένεια και έτσι. Ναι. Κάνεις πλάκα? Όχι, έχω παιδί εγώ. Έζησα με τον πατέρα μου και με παντρεύτηκε αυτό μετά από 2 χρόνια αφού το χώρισε. Mm-hmm. Και ήταν αμύβητος ο έρωτας για τους δύο. Συγγνώμη, και αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, κοιμάται, ξέρω εγώ, με τον μπαμπά σου και μετά, όταν φεύγει ο μπαμπάς... Όταν φεύγει ο πατέρας μου για δουλειά και
Κοιμάται με σένα. Να είμαι στο σπίτι, γιατί έχω μια σχέση. Κρυφά με τον πατέρα μου και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αλλά ξεποπουδιές κοινώ γίνονται σε αυτό το σπίτι. Κάπως έτσι. Έτσι, τη αλλαξοποπουδιά λοιπόν, στο Κωστέικο. Βρέσει Κώστα μου, γιατί δεν φεύγεις αγάπη από αυτό το σπίτι, γιατί δεν πας να ζήσεις μόνος σου κάπου. Νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα για να τα ξεδιαλύνεις τα πράγματα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ίσως η καθημερινή, ρε παιδί μου, επικοινωνία και τριβή και επαφή με αυτή την κοπέλα σε κάνει να έχεις και αυτές τις τάσεις. Και μάλλον την κάνει και αυτή. Γιατί τώρα που τα λέμε εδώ. Επιχείρησα να φύγω. Να φύγω σε άλλη πόλη για να δουλέψω κτλ. Αλλά δεν τα κατάφερα, διότι δεν μπορούσα να ήταν τόσο δυνατό αυτό που ένιωθα, που ήθελα συνέχεια να είμαι μαζί της. Ο πατέρας μου δεν το έχει καταλάβει. Το θεωρεί ότι προσαρμόστηκα καλά και το πήρα πολύ καλά. Ότι τη συμπαθείς τύπου. Ορίστε. Ότι τη συμπαθείς τύπου, φαντάζεται ο μπαμπάς. Ναι, ότι έχουμε πολύ καλή σχέση και ότι καταλαβαίνω και είμαι κατανατηρικός κτλ. Κοιμάται ο μπαμπάς και τύχη τη δουλεύει, βρε παιδιά. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου καημένο. Και επειδή τον αγαπάω πάρα πολύ, δεν ξέρω τι να κάνω. Αγαπάς τον μπαμπά ή αγαπάς την κοπέλα? Αγαπάω και τους δύο. Και τους δύο, έτσι. Έτσι. Κάτω από τη σκέπη αυτού του σπιτιού κρύβεται μια μεγάλη αγάπη, Κώστα μου. Κάπως έτσι. Και δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Είμαι σε μεγάλη απόγνωση. Δηλαδή, από τη μία είμαι ερωτευμένος και από την άλλη είναι η πατρική αγάπη. Είναι ο πατέρας, δεν μπορώ να το πω. Η κοπέλα τι λέει? Η κοπέλα. Δεν είναι, είναι και αυτή η απόγνωση. Δεν έχει πολύ καιρό που συμβαίνει αυτό, δηλαδή τρεις μήνες κάπου εκεί. Και είμαστε ακόμα στο πάθος σοκ και παράλληλα και στην ένταση αυτού που ζούμε. Οπότε δεν έχουμε συζητήσει ακόμα πάνω κάτω τι μπορεί να γίνει. Χαχαχαχ, βρεσικοστή. Πώς τα έχεις κάνει έτσι, φίλε μου? Σκατά, αλλά βασικά σκατά και... Και απόσκατα. Τώρα που μας πήρε, ας το πούμε έτσι όπως είναι, γιατί δεν μπορείς να το πεις αλλιώς αυτό. Αγαπητό Εσουρού, συγγνώμη. Ναι, ήταν μια δικιά μου παρένθεση. Λες να καταλάβει άμα το πω. Δεν είχες καταλάβει. Λες να καταλάβει ο πατέρας μου άμα το πω. Αρχικά, θα σου πω κάτι. Αν δεν του το πεις ούτε εσύ ούτε η κοπέλα και το καταλάβει από μόνος του ο μπαμπάς σου, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει κανονικότατα. Δηλαδή κανονικότατα και ξέρεις κάτι, είναι άσχημο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, βρεσί Κώστα, ότι αυτοί οι έρωτες, τύπου οι έρωτες ρε παιδί μου, που έρχονται και φεύγουν από τη ζωή μας, κάνουν ακριβώς αυτό, έρχονται και φεύγουν. Είναι όμως και κάποια στάνταρς που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Αυτά τα στάνταρς λοιπόν είναι πρώτον η οικογένεια και δεύτερον οι φίλοι. Άρα αυτό σημαίνει... Εγώ δεν έχω ξανιώσει έτσι τώρα. Πραγματικά είναι ότι το δυνατότερο συνέστημα που έχω νιώσει ποτέ μου για άνθρωπο. Ναι, δηλαδή... εγώ επιμένω ότι αυτό έχει φταίει, μέσα εισαγωγικά επίσης φταίει, το γεγονός ότι μένετε κάτω από το ίδιο σπίτι. Δηλαδή, ειλικρινά, ότι υπάρχει μια τριβή, τη βλέπεις on και ντε, τη βλέπεις με τα νεγκλιζέ της και τα από εδώ της και τα από εκεί της. Και κάπως και εσένα... Τι? Αυτή η μυστικότητα που πρέπει να υπάρχει, που το κάνει ακόμα πιο έντονο και πιο ωραίο. Αυτό είναι η αδρεναλίνη που υπάρχει μες στη μέση, γιατί όταν ξέρεις ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να γυρίσει ο μπαμπάς και να σας βρει τα νάσκελα, είναι και ένα θέμα. Αυτό έτσι σε τριγκάρει και σε τσιτώνει λίγο, σε τσουτσουριάζει του τρελού, του απιστεύτου. Αλλά πρέπει να σταματήσει, Κώστα, όπως έχεις καταλάβει κι εσύ. Πρέπει να σταματήσει. Ναι. Εγώ είχα σκεφτεί μήπως βγάλω από τη μέση τον πατέρα μου. Τι? Είχα σκεφτεί μήπως βγάλω από τη μέση τον πατέρα μου με κάποιο ατύχημα, ίσως και τέτοια. Τι λες? Ήταν για να κάνω λίγο πιο αστεία την κατάσταση, γιατί είναι πολύ τραγική. Το εννοούσες? Όχι, βέβαια. Αυτό που μου περνάει το μυαλό είναι ότι ίσως πρέπει να σταματήσω αυτό, αλλά μετά θα χαλάσει η σχέση μου μαζί με τη γυναίκα του πατέρα μου με τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να ζούμε πια στο ίδιο σπίτι. Κώστα, αρχικά για μένα φύγε από το σπίτι. Βρες μια δουλειά, ανεξαρτητοποιήσου, πήγαινε ζήσε μόνος σου και από εκεί και πέρα είναι το πρώτο βήμα για να δεις τι θα κάνεις. Αυτό. Ναι. Όσο μένεις στο ίδιο σπίτι και με τον μπαμπά σου και με την... Ναι. Με την αγάπη για δύο. Λύση αυτή. Μπορεί να είναι, λέω, η λιγότερο καταστροφική λύση αυτή. Να είναι η πια?
λιγότερο καταστροφική. Δεν παρακολουθείς. Όχι, δεν είναι ότι δεν σε παρακολουθώ, αλλά κάνει χρούτσο χρούτσο και δεν ακούω καλά. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Και από εκεί και πέρα θα δεις αν συνεχίσει να υπάρχει αυτό το αστήρευτο πάθος, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο ντουβρουτζάς μέσα σου και μέσα της. Γιατί μπορείς να φύγεις εσύ, να μείνει η κοπέλα μόνη της με τον μπαμπά σου και να καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι αυτόν τον άντρα που θέλει πραγματικά, αυτός ο άντρας που θέλει πραγματικά είναι εκείνος και όχι εσύ. Μπορεί να γίνει το αντίστροφο και με σένα. Και εν πάση περιπτώσει αυτές οι καταστάσεις δεν πρέπει, Κώστα, να διαιωνίζονται σε καμία περίπτωση. Τις κόβεις. Γιατί μπορεί να. Αν το μάθει ο μπαμπάς σου, θα τα πάρει απίστευτα. Όχι, και... θα γίνει μεγάλος χαμός και θα έχει και το δίκιο ο άνθρωπος. Εννοείται θα έχει δίκιο. Εδώ σε φίλο σου το κάνεις και γίνεται του χαμού. Πόσο μάλλον στον μπαμπά σου. Είμαστε σοβαροί τώρα. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχω ξαναζήσει σε αυτή την περίπτωση και δεν ήξερα τι να κάνω πραγματικά. Δεν το έχεις ξαναζήσει, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά πρέπει να έχουμε κάποια στάνταρ. Δηλαδή, τέλειωσε. Για μένα είναι πολύ κατηγορηματική. Είμαι πολύ κατηγορηματική ως προς αυτό. Αλλά πάρα πολύ κατηγορηματική. Δηλαδή, δεν πρέπει να συνεχίζεται, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αν το μάθει ο μπαμπάς σου, θα φρικάρει ο άνθρωπος, έτσι. Ισχύει. Θα φρικάρει και θα χαλάσει τη σχέση σου με τον μπαμπά σου. Δηλαδή, μπορεί ο μπαμπάς σου να το μάθει μόνος του. Αν το μάθει μόνος του, αν δεν το τελειώσετε, ρε παιδί μου, και το ανακαλύψει, εκτός ότι θα τη διώξει και αυτή, θα διώξει και εσένα από το σπίτι και θα πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια ο άνθρωπος, εκτός αυτού δεν θα μιλάτε. Αν ήμουν μπαμπάς σου, δεν θα σου ξαναμίλαγα, Κώστα. Να ξέρεις. Δεν θέλω να σκέφτομαι αυτή την περίπτωση. Ναι, αφού δεν θες να σκέφτεσαι αυτή την περίπτωση, σήκω φύγε, πήγαινε βρες κάποιο άλλο σπίτι να μείνεις, στάνταρ, άσε χώρο και σε αυτήν, αλλά και σε σένα, να μπορέσετε να σκεφτείτε και να δείτε τι παίζει, να δείτε όλα τα ενδεχόμενα, ρε παιδί μου, πώς είναι να μένετε ξεχωριστά, το μαζί το είδατε, δοκιμάστε και αυτό και μπορεί να συνεχιστεί και έτσι. Και αν είναι να συνεχιστεί και συνεχίζετε το πράγμα και συναντιέστε κλπ. Κλπ. Ας χωρίσει με τον μπαμπά σου. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά είναι και δικό της πρόβλημα, δεν είναι μόνο δικό σου. Ναι. Αυτό. Πες της να πάρει ένα τηλέφωνο κι αυτή. Καλύτερα να αρπάσει η μία σχέση παρά και οι δύο. Σίγουρα. Και το βασικό είναι να μην χαλάσει η δική σου σχέση με τον μπαμπά σου. Ναι, ναι. Αυτό το νομίζω και εγώ όταν σκέφτομαι λογικά και δεν παρασύρωμαι ότι καλύτερα να παραμείνει σχέση με τον πατέρα μου έτσι και να χαλάσει η άλλη, γιατί εντάξει, ευκαιρίες θα βρεθούν κι αλλού. Είδες τώρα που μιλάς σωστά, είδες τώρα που τα λες ωραία. Τώρα που είμαι ήρεμος και δέχομαι κάποιες καλές συμβουλές, αλλά άλλες φορές πρέπει να πράξεις και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, είναι αυτό ακριβώς. Θέλω να με πάρεις να μου πεις να μου πεις τι έγινε. Πώς πάνε τα πράγματα. Θα πράξω αναλόγως και θα σε ξανακαλέσω. Έτσι, πολύ σωστά. Νουθετώ τα νέα παιδιά. Τι? Καλή συνέχεια, λέω. Φιλάκια πολλά, Κώστα μου. Φιλάκια πολλά. Bye. Δύσκολα τα πράγματα στο Κωστέικο, δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το σπίτι. Δεν θα ήθελα να ζούσα μια τέτοια κατάσταση για κανένα λόγο, για κανένα λόγο. Και είναι αυτές οι καταστάσεις που όντως δεν ξέρεις πώς να τις χειριστείς και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γιατί όταν το νιώθεις αυτό το πράγμα που νιώθει ο Κώστας τώρα, που είπε ότι το νιώθω, ρε παιδί μου, πρώτη φορά, εγώ δεν έχω ξανανιώσει έτσι για καμία άλλη. Και αυτή η γυναίκα είναι καπαρωμένη, και όχι μόνο είναι καπαρωμένη από τον Θανάση, είναι καπαρωμένη από τον μπαμπά σου, τότε δεν μπορείς να το χειριστείς εύκολα. Γιατί είναι και οι δύο οι δεσμοί πάρα πολύ ισχυροί και πάρα πολύ μεγάλοι και εγώ τον καταλαβαίνω τον Κώστα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή χρονιά. Καλή τύχη εύχομαι. Καλή τύχη. Και θέλω να επιμείνω λίγο στο θέμα της Μέρης που πήρε πριν από δύο τηλέφωνα. Γιατί είναι και το βασικό μου θέμα σήμερα. Φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχει? Δεν ξέρω. Για πάρτε με τηλέφωνο και πείτε μου. 211-5550-537 και 538. Θέλω να μάθω. Υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών? Και αν ναι, το έχετε ζήσει εσείς? Και αν το έχετε ζήσει, σας έχει κάτσει? Και αν σου κάτσει, ποτέ δεν ξέρεις. Σου αλλάζει τη ζωή. Αμέ. 211-5550-537 και 538. Και τώρα νιώθω σαν παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιού. Πάρτε τηλέφωνο, περιμένω τις γραμμές σας. Λοιπόν, και σοβαρεύομαι. Γυρνάω στο θέμα μου και θέλω να πω τώρα το εξής.
Σε αυτό θέλω να με βοηθήσουν βέβαια και οι άντρες που ενδεχομένως θα πάρουν και όχι ενδεχομένως θα πάρουν τηλέφωνο, γιατί θα πάρετε, αγόρια μου. Πώς βλέπει ο άντρας τη γυναίκα φίλη του, καλός ή κακός? Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν υποκειμενικές καταστάσεις. Δηλαδή, αλλιώς είναι με μένα και τον Μπάμπη, σου λέω τώρα. Αλλιώς είναι με σένα και τον Θανάση. Αλλιώς είναι με τον Θανάση και τη Μαρία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν όμως κοινοί παράγοντες. Όχι κοινοί παράγοντες, είναι το άλλο, το αντίθετο του υποκειμενικός. Αντικειμενικά κριτήρια. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια λοιπόν για αυτά τα πράγματα. Ο άντρας, τη γυναίκα φίλη, τη βλέπει τελείως διαφορετικά από ό,τι βλέπει η γυναίκα τον άντρα μέσα στη φιλική σχέση. Διότι οι γυναίκες, να ξέρετε, δεχόμαστε την πλατωνική έννοια, την πλατωνική φύση της φιλικής σχέσης με τους άντρες. Δηλαδή μπορούμε να δεχτούμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο πηγαίνουμε για ψώνια, πηγαίνουμε για μπάνιο, πηγαίνουμε για καφέ και είναι μόνο αυτό. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Του λέμε το πόνο μας, του λέμε τα προβλήματά μας, ακούμε την αντρική γνώμη, αλλά είναι μόνο γι' αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό μεταξύ μας. Οι άντρες πάλι υποκινούν πολλές φορές τις φιλικές σχέσεις με ερωτική διάθεση. Δηλαδή υποκινούνται μάλλον οι φιλικές τους σχέσεις ανάμεσα μεταξύ άντρων. Λοιπόν, οι άντρες είναι φίλοι τις περισσότερες φορές με τις γυναίκες επειδή ένα του βρουτζά τον έχουν μέσα τους. Επειδή ψιλονιώθουν κάποια πράγματα. Υπάρχει μία ερωτική έλξη τις περισσότερες φορές τώρα, έτσι. Όχι πάντα. Ξαναλέω, αλλά πολύ πιο δύσκολα από ότι οι γυναίκες βγάζουν τελείως τον ερωτικό παράγοντα απ' έξω. Δηλαδή όλο και σας καλοκοιτάνε, να ξέρετε. Στη δική μου την περίπτωση, ας πούμε, αν θέλω να κρίνω εξιδίων τώρα, αυτό δεν ισχύει. Ας πούμε, έχω φίλους άντρες που είναι και άντρες, και πολλοί άντρες, και πολλοί φίλοι μου. Δηλαδή είναι μόνο φίλοι μου. Άντρες είναι με τις άλλες, ας πούμε. Οπότε είναι πάλι πώς θα σου κάτσει και πώς θα το διαχειριστείς εσύ το πράγμα. Και ανάλογα και με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις τώρα, έτσι. Όπως είπε πριν η Μέρη, ας πούμε, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος με τον οποίο τραβολογιέται βλέπει τις γυναίκες καθαρά ερωτικά όλες, δεν κάνει σταθερές σχέσεις. Και γι' αυτό έτσι είναι κάπως πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ τα πράγματα. Έχω γραμμή και θέλω να ακούσω το ρα. Καλησπέρα, Νίνα. Γεια σας. Όχι στον πληθυντικό. Είμαι κι εγώ κοντά στην ηλικία σου περίπου εκεί. 25 χρονών, πόσο είσαι κι εσύ? Γεια σου, πώς σε λένε? Μελίνα. Γεια σου, Μελίνα μου. Από πού τηλεφωνείς? Από Αθήνα. Μελινάκη, θέλω να μιλάς λίγο πιο δυνατά, πιο βροντερά, με πάθος. Δεν μπορώ, βρε, γιατί έχω το λαιμό μου. Έδειχα 2 μέρες συνεχόμενες. Περαστικά σου, ρε, Μελίνα. Απλώς προσπάθησε έτσι να ζουμπίξεις λίγο το ακουστικό, να ακούγεσαι λίγο καλύτερα. Άμα ζουμπίξω και το ακουστικό, θα φύγει πράσινο που λένε. Θα φύγει πράσινο. Μελίνα, έχω πρόβλημα. Ωραία, για πες. Αν μπορούμε εμείς από το στούντιο να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, ό,τι μπορούμε. Ναι, πες μου, Μελίνα μου. Έχω πολύ σημαντικό πρόβλημα με το αγόρι μου. Έχεις αγόρι? Ναι, αλλά πώς να το πω. Του αρέσει να με βρίζει στο κρεβάτι. Να σε βρίζει στο κρεβάτι? Ναι, είναι το... πώς να το πω. Το φετίχ του. Το πάθος, ναι. το βίτσιο του. Καλά, το πρόβλημα αυτό είναι? Ναι, γιατί εγώ είμαι κορίτσι της Εκκλησίας. Τι εννοείς? Εννοώ ότι, εντάξει, δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σκληρά μερικά. Βρίζει τα θεία και τα όσια. Πες μου λίγο. Πολύ λίγο, πολύ λίγο, αλλά... Πολύ λίγο τα βρίζει. Ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι είναι παπάς. Και δεν είναι σωστό να βρίζει. Είναι παπάς? Ναι. Και πού τον βρήκες τον παπά? Μα σου είπα ότι εγώ πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή και κάθε... Α, πηγαίνεις και μεταλαβαίνεις εσύ στην εκκλησία. Ναι, ναι. Έτσι. Ωραία.
Αλλά ρε παιδί μου, μιλάει λίγο άσχημα στα πιο ζουζουνιάσματά σας και εσένα σε ενοχλεί. Του το έχεις πει? Δεν του το έχω πει, όχι. Γιατί δεν του το λες? Γιατί φοβάμαι ότι θα με χωρίσει. Φοβάσαι ότι θα σε χωρίσει? Ναι. Μέρη, ούτε καν τώρα μεταξύ μας. Και συγγνώμη κιόλας, δεν είναι τόσο τραγικό μάλλον. Δηλαδή, οκ, και τι έγινε? Είναι κάτι που κάνει και δεν σου αρέσει, ας πούμε. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές και σε διαφορετικές περιπτώσεις και πολύ, ρε παιδί μου, πιο περίπλοκες και περίεργες από τη δική σου. Πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια, Μέρη, απέναντι στα ζευγάρια και αλληλοσεβασμός. Και αυτό είναι το μόνο στάνταρ. Δηλαδή, αν εγώ έχω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, γιατί και εγώ δεν έχω καμία πείρα και εμπειρία τρελή, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια, τα ζευγάρια μεταξύ τους να μιλάνε και να λένε τι τους ενοχλεί και να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Όταν ο άλλος σε σέβεται, αν σε σέβεται και σε αγαπάει και θέλει να είναι μαζί σου, θα προσπαθήσει να περιοριστεί, αφού σε ενοχλεί τόσο πολύ. Γιατί, να σου πω την αλήθεια τώρα, κανένα έτσι πιο. Σε αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις δεν είναι και άσχημο. Αλλά τώρα, αν εσένα δεν σ' αρέσει, να το κόψει. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω και μερικά πράγματα που μου λέει. Στα λέει περίεργα. Μου λέει κάτι περίεργα για φλόκια και καρούλια και δεν καταλαβαίνω. Γιατί για καρούλια και γιατί άλλο? Δεν ξέρω πώς θα λέει. Για φλόκια. Με την αρμύρα μου λέγε τις προάρες. Με την αρμύρα, τι σου λέγε για την αρμύρα? Δεν ξέρω, αυτό δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Μου λέει έτσι, με την αρμύρα. Και στα λέει έτσι περίεργα, ε. Ναι, και δεν ξέρω τι να κάνω κι εγώ. Ρε εσύ, Μελίνα, μεταξύ μας τώρα, μία ερώτηση θα σου κάνω. Δεν γουστάρεις καθόλου? Πολύ λίγο. Τώρα, δεν θα γούσταρες. Ρε εσύ, είναι ωραία φάση αυτή και τα λέει ωραία ο παπάς. Μα είναι δυνατόν όμως. Τι? Ο Άγιος Πατέρας αυτός να εκφράζεται έτσι. Ρε Σημέρη, κοίτα λίγο τώρα να δεις κάτι. Τι Άγιος Πατέρας μου λες, σου βγαίνει εσένα, συγγνώμη. Έχεις τέτοια γνώμη για αυτόν και το καταλαβαίνω. Σίγουρα σαν επαγγελματία σε αυτό που κάνει, το Παπαδηλίκη, εσύ τον εκτιμάς και τον σέβεσαι πάρα πολύ και αυτό το καταλαβαίνω. Και εσύ είσαι ένας άνθρωπος νουθετημένος και γαλουχημένος έτσι. Μα κάποιες αξίες και κάποιες αρχές, ρε παιδί μου, τα χριστιανικά ήθη και λοιπά. Το καταλαβαίνω αυτό και το σέβομαι απόλυτα. Αλλά ο άντρας, όταν τον άλλο τον αντιμετωπίζει σαν άντρα, πρέπει να αποκόψεις λίγο την ιδιότητα του παπά. Γιατί προφανώς ο παπάς αυτός είναι πολύ free τύπος. Είναι πολύ free. Δεν σου λέω ότι θα έρθει εμένα που θα πάω να κοινωνήσω και να του πω πάτρε το χέρι σας, ξέρω, και να μου πει για φλόκια και μπαρμπούνια, όπως τα είπες. Αλλά με σένα, που είσαι ρε παιδί μου η γυναίκα του, η κοπέλα του, τι είσαι, πιστεύω ότι εκφράζεται πιο ερωτικά. Γιατί είσαι σύντροφός του. Δεν είσαι η πιστή που ήρθε να προσκυνήσει, ξέρω εγώ. Αν και έτσι μεταφράζεται το καθέμα κάπως, τέλος πάντων. Για πες. Τι να σου πω. Όπως μου τα λες, έχεις δίκιο, αλλά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή, εσένα σε προσβάλλει αυτό, ρε παιδί μου, σαν πιστή? Με βάζει να κάνουμε φαντασιώσεις ότι εξομολογούμε και ξαφνικά βγάζει έξω, καταλαβαίνεις τι? Το σταυρό του. Το σταυρό του, ναι. Και λέει... Και τρελαίνομαι. Βγάζει έξω το σταυρό του. Και ωραία. Δεν σ' αρέσουν εσένα αυτά, ξέρω. Από το να σε έβαζε να κάνεις την κοκκινοσκουφίτσα και την νοσοκόμα, σε βάζει να κάνεις κάτι και που το έχεις, δρε Σημέρη. Δεν είναι κόντρα ο ρόλος. Δέξου το. Θα το δοκιμάσω σήμερα τότε. Να το δοκιμάσεις, να είσαι χαλαρή. Να είσαι χαλαρή, απόδιωξε τις φοβίες σου και τέτοια, απελευθερώσου, Μέρη. Ήρθε η ώρα να κάνεις την επανάστασή σου. Διώξε από το μυαλό σου ότι ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο είστε μαζί ερωτικά και είστε μαζί σαν εραστές είναι παπάς και ζήστο. Και να ξέρεις ότι θα περάσεις πάρα πολύ ωραία αν το κάνεις. Ας το ελπίσουμε, Νίνα μου, ας το ελπίσουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την πίεση που νιώθω τελευταία. Νιώθεις πίεση, ε? Όταν ο άλλος σου λέει μπούκοσε ευλογημένη, τι πρέπει να κάνει μια κοπέλα? Να βουκώσει. Μα τι να κάνει, βρε Σημελίνα μου. Πρέπει να βουκώσει. Λοιπόν, Μελινάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστώ για τις συμβουλές σου, Νίνα μου.
καλή την ευλογία μου, εν πάση περιπτώσει. Φιλά και πολλά. Θέλω οπωσδήποτε να πάω σε ένα break. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι δυνατόν, να πιω ένα νερό η Χριστιανή και εγώ ευλόγησον. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Γύρισα, ήπια τα νερά μου κι εγώ. Να ηρεμήσω λίγο, η Χριστιανή. 2-11-55-50-5-37-5-38. Περιμένω το τηλέφωνά σας. Έχω μία ώρα και πέντε λεπτά στη διάθεσή μου ακόμα. Θέλω τηλέφωνο, επιγόντως. Γεια. Καλησπέρα, Νίνα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρούλα. Ποιος είσαι? Είμαι ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη μου. Από πού τηλεφωνείς? Σε παίρνω από μακριά σχετικά, από Ροπό. Από Ροπό! Ναι, ξέρεις Ροπό καθόλου? Φυσικά ξέρω Ροπό, φυσικά. Αλήθεια? Εννοείται. Τα καλύτερα μου μπάνια τα έχω κάνει στον Ροπό, να ξέρεις. Α, ναι. Και αγαπώ και Ροπό και Κάλαμο και όλες τις περιοχές εκεί κοντά. Α, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Έχεις πάει Αλέκος μπαρ, δηλαδή, και έτσι, εκεί στον Κάλαμο? Φυσικά έχω πάει, φυσικά. Έχω εγώ μακριά ιστορία με αυτά από εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Πολύ ωραία, πολύ πόσο ωραία. Πόσο χρονών είσαι, Δημήτρη μου? Τι σου έλεγε η άλλη με τον παπά, τρελάθηκα. Κοίτα να δεις, ρε, Δημήτρη, τώρα προβλήματα ο κόσμος έχει πολλά. Ναι. Εντάξει, η κοπέλα είχε τα θέματά της, εν πάση περιπτώσει, την ενόχλησε. Γενικά, εγώ είμαι αυτή τη άποψη, Δημήτρη, δεν ξέρω κι εσύ ποιο είναι το θέμα σου. Πρέπει με τον σύντροφό μας να μιλάμε και πρέπει να επικοινωνούμε. Να λέμε, ναι, τι μας ενοχλεί και τι μας απασχολεί, θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λες. Εγώ τυχαία έπεσα στην εκπομπή τώρα, βέβαια. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Δημήτρη μου, θα ήθελα λίγο πιο δυνατά να μιλάς, αν μπορείς. Ναι, okay. Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα τώρα. Λίγο ακόμα, ένα τσικ, πιο ψηλά. Ακόμα πιο δυνατά. Ακόμα. Εντάξει, ζω μόνος, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξυπνάω κανένα. Μπορώ να φωνάσω όσο θέλεις, Νίνα. Να φωνάξεις, Δημήτρη μου. Να φωνάξω όμως, ακούσει κανείς τον πόνο μου, τον καημό μου. Εγώ είμαι εδώ για να ακούω τον πόνο σας, αδέρφια. Για πες, Δημήτρη.
Τι καημό έχεις, τι ταλκάβαρη. Ναι, εγώ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όμως, Νίνα. Εσύ είσαι πολύ μικρή. Θέλω να τα ακούσουν κάποιες που να είναι μεγαλύτερες από σένα. Μα έχω τις τηλεθεατριές μου, Δημήτρη. Τι είναι αυτά που λες τώρα, φυσικά. Σε ακούει πολλοίς κόσμος αυτή τη στιγμή. Που και ποιος ξέρει, μπορεί να δημιουργηθεί κανένα ειδήλιο, κανένα αισθαντανέ πιο... Ποτέ δεν ξέρεις, Δημήτρη μου. Δοκίμασε. Πες μου τον καημό σου. Το καημό μου. Δεν ξέρω τι παίζει, ρε παιδί μου. Δεν τα πάω καλά με τις Ελληνίδες. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρω σημεία επαφής με τις Ελληνίδες. Ενώ με τις αλλοδαπές. Μια χαρά. Εσύ παίξε μπάλα στο αλλοδαπό το γήπεδο, ρε εσύ, Μίτσο. Τώρα δεν πειράζει. Μια χαρά. Εκτός έδρας. Μπαίνουν τα καλύτερα γκολ εκτός έδρας και τα πανηγυρίζεις και πιο δυναμικά. Καλά, δεν πέσε τίποτα. Αλλά το πρόβλημα... Συγγνώμη που γελάω. Τι έπαθες. Δεν είμαι τόσο καλός παίχτης έτσι για διεθνής, ας πούμε. Εγώ είμαι... Α, είσαι για τοπικά. Είμαι και ελληναράς, ξέρεις. Τι είσαι, ελληναράς. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή... Εντάξει, ας πούμε, πώς λένε παπούτσα από τον τόπο, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, ψιλοδυσκολεύομαι λιγάκι, ας πούμε, αλλά κάτι δεν πάει καλά με τις Ελληνίδες, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι παίζει. Περιμένουν όλες το πρίκυπα, ας πούμε, του παραμυθιού. Ίσως εννοείς ότι οι Ελληνίδες, ρε παιδί μου, είναι πιο πατροπαράδοτες τύπου. Είναι πιο πατροπαράδοτες και θέλουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή, στοχεύουν στην αποκατάστασή τους, θέλουν σπίτια, παιδιά, σκυλιά, γατιά και οικογένειες, ξέρω εγώ. Και οι ξένες είναι πιο προχώ. Αλλά εσύ, Δημήτρη μου, μη σκαλώνεις. Παίξε μπαλίτσα, άνετα και ελεύθερα. Και δεν ξέρεις, αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Το είπαμε και πριν. Ναι. Είσαι καλά. Ναι. Τι έπαθε. Υπάρχει, παίζει μια ιστορία τώρα έτσι που είναι λίγο παράξενη. Γιατί ξέρεις τι, προφανώς και από τη φωνή μου θα καταλαβαίνεις ότι είμαι λίγο μεγαλούτσικος έτσι. Όχι, δεν μου φαίνεσαι πολύ, πολύ μεγαλούτσικος. Είμαι λίγο στα πρώτα ίντα εκεί περίπου. Στα πρώτα ίντα. Ναι. 50. Εντάξει, ας πούμε. Ο πενιντάρης είναι ένας νέος της εποχής, Δημήτρη μου. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Έτσι, δώσε μου λίγο κουράγιο, γιατί το πρόβλημά μου είναι ότι παίζω με κάποια που πλησιάζει τα 30. Αχα. Λοιπόν, και μου το κοπανάει συνέχεια ότι ξέρεις όλα θα πήγαιναν καλά, έχεις τα πάντα που ζητάει μια κοπέλα εκτός από την... Όταν πηγαίνεις να κάνεις καμιά κίνηση να την πάρεις τηλέφωνο. Όχι, παιδί μου, να την πάρω τηλέφωνο. Α, να παίξεις μπάλα κίνηση. Να παίξω μπάλα. Α, ναι. Να παίξω μπάλα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, τη βλέπω κουμπώνεται, ας πούμε. Ναι. Δεν θα την πάρω, θυμώνω, δεν θα την πάρω τηλέφωνο, θα με πάρει εκείνη. Μα δεν θα βγούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα ράνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τι παίζει τώρα τόσο καιρό και βασανίζομαι. Και πώς δεν βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή, επί της ουσίας το πρόβλημά σου είναι, ρε παιδί μου, ότι ενώ υπάρχει μια επικοινωνία και βλέπεις ότι και αυτή το σπρώχνει το θέμα, το επικοινωνιακό, μιλάτε, τα λέτε, πηγαίνετε, περνάτε ωραία, ξέρω εγώ, όταν πάει το θέμα να χοντρίνει, αυτή δεν θέλει και κουμπώνεται. Ακριβώς όπως το έθεσες. Έτσι, το θέτω σωστά. Τι παίζει εδώ τώρα, όχι σε με λιγάκι έτσι σαν κοπέλα και εσύ. Τι παίζει, ας πούμε, και εντάξει, αν δεν θέλει, ας πούμε, κάτι να παίξει, τι με παιδεύει, ας πούμε, τώρα και παίρνει τηλέφωνα και κάνει και ράνει. Ναι, σε παίζει. Πώς το βλέπεις εσύ, δηλαδή? Εγώ πιστεύω ότι σε παίζει, βρε εσύ, Δημήτρη, σε παίζει, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, δεν το άκουσα καλά, Νίνα μου, τι μου είπες? Πιστεύω, λέω, ότι σε παίζει. Α, παίζει. Παίζει, ναι, μα παίζει, φυσικά παίζει. Μπορεί να κάνει τα νάζια της και τα τσαλίμια της. Εσύ τώρα, μην το δένεις και λες ότι α, δεν με γουστάρει από πως συμφορά. Πόσο καιρό γίνεται αυτό, το παιχνίδι? Και 6 μήνες. Α, και 6 μήνες. Έχει παλιώσει πάρα πολύ, έχει κουράσει δηλαδή. Άρηση, πολύς καιρός. Έχει κουράσει.
Έχει κουράσει. Γιατί δεν τη μιλάς? Δεν έχουμε πει ότι πρέπει να επικοινωνείτε, να μιλάτε, να λέτε τους προβληματισμούς σας. Πιάστηκε, πες της κορίτσι μου, τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Μέλι και τη γανίτα, τίποτα. Μα δεν γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, είναι απίστευτο. Δεν γίνεται, Δημήτρη μου. Μα σε κάθε συνάντηση σχεδόν, ας πούμε, ξεκινώ και το λέω. Σε κάθε φορά που βγαίνω. Μήπως έχεις γίνει και εσύ λίγο πιεστικός? Αν το λες σε κάθε συνάντηση. Ξέρεις, επειδή γουστάρω, επιμένω, ας πούμε. Μήπως όμως το κάνεις με λάθος τρόπο, βρε Σιμίτσο, δηλαδή μήπως εσύ χώνεσαι έτσι λίγο απότομα, λίγο αλάδωτα, καταλαβαίνεις τι λέω να πω. Όχι, κάνει με πολύ διακριτικός άνθρωπος, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε πει ότι η γυναίκα, το είπα και πριν, το θέλει και το παραμύθι της, το θέλει και το έτσι το πιο πριγκιπισέ της. Προσπάθησε να την προσεγγίσεις λίγο πιο ομαλά και λίγο πιο γλυκά, ίσως και λίγο πιο ρομαντικά. Γιατί μπορεί να είναι από αυτές τις γυναίκες, λοιπόν, που έχουν κουραστεί από τους άντρες, τους χώνομαι, έτσι στο μπαμ. Δες το, μήπως μπορεί να λειτουργήσει πιο λαού το πράγμα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Γιατί κι εγώ αν τον είχα τώρα τον άντρα, τον μπρουταλιάρη, και μου έλεγε έλα εδώ και έλα εδώ και έλα εδώ και να με κυνήγαγε από πίσω. Έτσι, τέλος πάντων, και εγώ δεν θα μέλωνα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό. Οπότε με υπομονή και επιμονή, αν σου αρέσει το κορίτσι, σιγά σιγά προσπάθησε να την προσεγγίσεις με τον τρόπο που πιστεύεις ότι θέλει. Εγώ δεν την ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, αλλά σιγά σιγά, αλλά διακριτικά, έτσι. Στάσου. Εσύ, δηλαδή, πιστεύεις ότι πιθανό έτσι στο βάθος του τούνελ, ας πούμε, να υπάρχει έτσι μια μικρή ανταπόκριση, να παίζει κάτι? Σίγουρα στο βάθος του τούνελ. Δεν έχει να κάνει και σου λέω, ας βγω με το θείο τώρα. Ωραία το έθεσες. Στο βάθος του τούνελ πάντα υπάρχει φως. Πάντα. Ναι. Πάντα. Δεν νομίζω ότι το κάνει έτσι. Και καλά, τι να κάνω σήμερα, άχας πάρω αυτό το τηλέφωνο τον μεγάλο, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπει έτσι, γιατί στο φινάλε, αν ήθελε να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλο για να περάσει το χρόνο της, υπάρχουν πολλοί στην ηλικία της να πάρει. Ναι, μα εκεί είναι, αυτό είναι που με τρελαίνει, ας πούμε. Δηλαδή, κάπου εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, κάτι που μπορεί να σοκάρει, τέλος πάντων, ας πούμε, περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Αλλά όταν της το βάζω. Τι όταν? Το θέμα, ας πούμε. Εντάξει, μου λέει, ναι, εμένα, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, αλλά δεν ακριβώς αυτό. Σε έχω δει κάπως αλλιώς, δεν μπορώ να σε δω έτσι. Και έτσι και γιουβέτσι είναι, να μου, δηλαδή μια κατάσταση απελπισία. Αυτό είναι όμως το αλάτι. Μια έτσι, μια γιουβέτσι, και ναι και όχι και μη. Γι' αυτό έχεις κολλήσει εσύ, Δημήτρη μου. Λοιπόν, πραγματικά έχεις δίκιο. Έλα. Αυτό είναι που με έχει τρελάνει. Σε εξιτάρει αυτό το πράγμα, σε σπρώχνει, σε οθεί, σε προκαλεί, σε τρελαίνει. Ναι. Σε τσουτσουριάζει. Ναι. Και εκεί πάνω που απογοητεύομαι και λέω, δεν ξανά, δεν παίρνω τηλέφωνο, δεν κάνω, δεν ράλω, θα χτυπήσει. Και όσο βλέπει λοιπόν η άλλη κοπέλα ότι εσύ κολλάς με αυτό, συνεχίζει και το παίζει το παιχνίδι. Αδιαφόρησε λίγο, μην την πάρεις μια εβδομάδα, μην την πάρεις δύο εβδομάδες, να δούμε, θα τρέξει τότε? Το έχω κάνει, σε διαβεβαιώνω. Μα το έχεις κάνει και αυτό, λύση δεν βρίσκουμε. Και ναι, δεν υπάρχει λύση. Να σου πω, έλα. Μου έχει περάσει από το μυαλό μου το εξής. Τι? Μήπως χάνει λάδια, ρε παιδί μου, το κορίτσι, ας πούμε, δηλαδή. Λες να είναι λίγο γκαγκά. Ναι, δηλαδή. Ενώ σκέφτεται όμορφα, μιλάει όμορφα. Τα λέει στο καλά. Στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν θα είχα αντιληφθεί αν έπαιζε κάτι άλλο. Τι? Αν έπαιζε κάτι άλλο, θα το είχα αντιληφθεί. Δηλαδή, αν είχε κάποιο δεσμό, αν είχε κάποια σχέση. Θα την ναι, είχα δεν αντιληφθεί. Πιστεύω ότι κι εγώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Αν δεν σου κάνει, το κόβεις. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Απλά τα πράγματα. Κάνε αυτό. Προσπάθησε, παίξε λίγο μπάλα τελευταίες φορές, ρε παιδί μου, και κόψε το. Δεν χρειάζεται να ζορίζεις καταστάσεις, δεν χρειάζεται να πιέζεσαι, δεν χρειάζεται να περιορίζεσαι και να ενοχλείσαι. Και υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιές, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα κολλήσεις αυτή τη μία που πιθανόν λες εσύ ότι μπορεί να είναι και λίγο γκαγκά. Ναι, ναι. Αυτό είχα να πω. Ναι.
Μάλιστα. Να σε καλά, Νινού. Μη σε ακούω να βαριανασένει. Μη σε ακούω να βαριανασένει. Πάρε χαρά τη ζωή. Πάρε ένα χαμόγελο. Χαμογέλασέ μου. Αχ, ναι, μωρέ, ναι. Αχ, ναι. Φιλάκια πολλά, Δημήτρη μου. Φιλάκια στον αεροπό. Φιλάκια από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη με τα δικά του παράπονα, αλλά νομίζω ότι έχω και κάποιον άλλον που θέλει να ακούσω τον πόνο του. Γεια σου! Γεια σου! Ποιος είσαι? Γιώργος από Κρήτη. Γιώργος από Κρήτη! Τι κάνεις, Νίνα μου! Τι κάνεις, Γιώργο μου! Καλά είσαι? Καλά είμαι εσύ. Καλά, συγχαρητήρια κατά την εκπομπή σου. Καλή επιτυχία να έχεις. Σε ευχαριστώ, βρε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Εγώ πόνο δεν πήρα να σου πω. Τι πήρες να μου πεις? Εγώ έχω εδώ πέρα θεματάκι έρωτα με τη γυναίκα μου, έτσι ξέρεις τώρα εσύ. Έρωτα μεγάλο έχεις, ε. Έχουμε αγάπες, έχουμε λούδι και ελπίζω και να μπορέσει ο καθένας να το έχει αυτό που έχουμε εμείς με την Όλγα. Ξέρεις πολύ καλά το τι παίζει. Ναι. Εδώ άκουγα διάφορα. Ναι. Στην εκπομπή απάνω που έκανα. Ναι. Γιατί έμανα με τον αυτή σε σένα και τον αυτή στην εκπομπή, ξέρεις. Ναι. Εσύ κάνεις εκπομπή. Ναι, ξέρεις. Για πες τι εκπομπή. Ραδιοφωνική κάνω, ένα δικό μου ραδιόφωνο έχω. Ναι. Το Go Radio, αν το έχεις ακουστά. Πάει καλά. Εντάξει, για την πλάκα μας πιο πολύ το κάνουμε. Μπράβο, για να Γιώργο. Περνάμε καλά έτσι ένα παρεάκι που υπάρχει. Αχα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Ούτε, ξέρεις, βλέψει για κάτι μεγαλύτερο, εντάξει, το κάνουμε πιο πολύ για το χαρά. Καλά να περνάμε, καλά να περνάμε, φυσικά. Τέτοια φάση είναι, ναι. Για πες τώρα εσύ, θέλω να μου πεις με τη γυναίκα σου, Όλγα, ε. Όλγα, Όλγα. Για πες για την Όλγα, γιατί σε βλέπω τα λες και στάζεις μέλη, ρε εσύ, Γιώργο. Κοίταξε να δεις, είμαστε μαζί καταρχήν 18 χρόνια. Αυτά είναι. Ορίστε, αυτά είναι, 18 χρόνια είστε μαζί. Ναι, 18. Παραδειγματιστείτε, άντρες εκεί έξω, παραδειγματιστείτε από τον Γιώργο. 18 χρόνια είναι με την Όλγα ο Γιώργος και άκου πως μιλάει. Έχουν ναι. Μαζί δύο παιδιά, έτσι. Και δύο παιδιά, ναι. Αυτό το θέμα το κάθε ζευγάρι, παιδί μου, πρέπει να βρει ο ένας τα κουμπιά τα λουνού, πιστεύω εγώ. Πες μας τα μυστικά τώρα, Γιώργο, ξεδίπλωσε τα μυστικά σου όλα. Θα τα πεις όλα και θα μου... Γιώργο, θα μου μιλήσει και η Όλγα μετά, ναι, να ξέρεις. Θα μιλήσει, φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι σε μια σχέση πρέπει να υπάρχει καταρχήν εκτός από την ειλικρίνεια. Έτσι, κάποια θέματα και τα αποθυμένα τα οποία υπάρχουν, γιατί πάντα μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι συμβιώνουν, πάντα υπάρχουν διαφορές, έτσι, πάντα υπάρχουν κόντρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πέρα από την αγάπη δηλαδή και τον έρωτα, οι κόντρες είναι στο πρόγραμμα. Σίγουρα. Αυτό που πρέπει να κάνει, πιστεύω ο καθένας, είναι ό,τι έχει μέσα να το βγάζει και να το συζητά, να το εξαντλεί, ώστε να μην υπάρχει αποθυμένο ο ένας από τον άλλον. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μυστικό σε μια καλή σχέση. Να λες δηλαδή τα παράπονά σου στον άλλον, τι σε ενοχλεί, τι δεν σε ενοχλεί, τι θέλεις ο άλλος να αλλάξει, ρε παιδί μου. Ναι, πρέπει να τα λες αυτά. Τα θέματα σου όλα. Δεν πρέπει να αφήνεις κάτι πίσω, ό,τι και να είναι αυτό. Ναι. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία βασικά. Ναι. Η αγάπη εννοείται ότι είναι το α και το ω. Σεξουαλικά πρέπει να πηγαίνει καλά το ζευγάρι για να πηγαίνει. Κοίτα να δεις, βρες Γιώργο, πρέπει για μένα σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχουν. Είναι τι σου βγαίνει και τι δεν σου βγαίνει. Εσένα με την Όλγα είναι μια φάση από ό,τι καταλαβαίνω που σας έκατσε μπαμ, δηλαδή just κουτί. Ότι βρήκατε ρε παιδί μου το έτερο νήμιση και οι δύο, ένας τον άλλον. Είστε για να είστε μαζί, τέλος. Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Σου λέω πέρα από τις διαφορές, όταν συζητάω για πρέπει, συζητάω τώρα σε μια σχέση τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένα ζευγάρι για να κρατηθεί όσο γίνεται περισσότερο. Εντάξει, η χημεία είναι το πρώτο. Και αυτό που το καταλαβαίνεις, τη χημεία την καταλαβαίνεις από τα πρώτα λεπτά. Ναι. Αλλά η χημεία δεν αρκεί. Είπες εσύ ότι χρειάζεται οι άνθρωποι, τα ζευγάρια να μοιράζονται μεταξύ τους τα προβλήματά τους και τις ανασφαλιές τους και γενικά. Εσύ πιστεύεις ότι μέσα στο γάμο, δηλαδή όταν η σχέση έχει περάσει τα πλαίσια της απλής σχέσης και έχει μπει ο γάμος στη μέση και υπάρχουν και τα παιδιά σας, ξέρω εγώ, και έχει πάει παρακάτω το θέμα. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει και φιλική διάσταση μεταξύ του ζευγαριού? Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει φιλική διάσταση. Πέρα από το ερωτικό κομμάτι,
που υπάρχει σε ένα ζευγάρι και το θέμα της αγάπης του έρωτα όλα αυτά. Και πρέπει να είσαι και φίλος με τον άλλον. Αχα. Δηλαδή να μπορείς να του μιλήσεις άνετα, να έχεις... πώς θα το πω τώρα... Να μοιράζεσαι τα προβληματάκια της καθημερινότητας του καθενός και τα... όλα, τις φοβίες, τις ανασφάλειες, να σε βλέπει να είσαι και ο καλύτερος της φίλος. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι και το νόημα, έτσι. Ναι. Να κάνεις και πλάκα. Και το χαβαλέ σου. Εγώ, ας πούμε, δεν κάνω αλλού, αλλά την πειράζω. Δηλαδή, τώρα τρελοκομείο, τέλεια. Έλα ρε εσύ. Και αυτά είναι τα καλύτερα. Όταν υπάρχει... Και να ξέρεις, τις γυναίκες γενικά, όποιοι άντρες τις κάνουν να γελάνε, είναι αυτοί που τις κρατάνε κιόλας. Ναι. Όταν υπάρχει αυτό, υπάρχει και το γέλιο, υπάρχει και όλα, πρέπει να παίζουν όλα μες στο πρόγραμμα. Ο άντρες να είναι και προστάτης, να είναι και φίλος, να είναι και όλα. Όλα εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Τι? Όλα εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Αυτό ακριβώς. Είσαι ερωτευμένος, Γιώργο, ε? Είμαι. Το δηλώνω και δεν ντρέπομαι και γι' αυτό. Έλα ρε εσύ, τώρα τι ντρέπεσαι. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ότι έχεις βρει τον άνθρωπο τη ζωή σου και περνάς καλά. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι γι' αυτό. Και καλά κάνεις που παίρνεις, ρε παιδί μου, έχεις πάρει το θάρρος και το λες αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και πάρα πολύ εμπνευστικό, να ξέρεις. Δηλαδή, τον εμπνέει τον άλλον αυτή η ιστορία που μας λες. Χαίρομαι γι' αυτό που μου λες. Αλήθεια είναι. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αλήθεια ρε παιδί μου. Mm-hmm. Τώρα ξέρω, φαντάζομαι ακούει και η Όλγα τι λες. Δίπλα. Είναι δίπλα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, βρε Γιώργο. Δηλαδή σε όλη αυτή την πορεία των 18 χρόνων. Είναι τα πράγματα ίδια. Μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές γίνονται και καλύτερα. Ναι. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη οικειότητα και όσο μεγαλώνει η οικειότητα, η σχέση δεν είναι και... γίνεται πολύ πιο ποιοτική, ρε παιδί μου, και σε όλα τα θέματα. Και σε θέμα επικοινωνίας, και σε θέμα ερωτικό, και παντού. Ξέρεις τα κουμπιά, τα λουνού, ξέρεις τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Και αυτό που λέει και ο Κώστας, εδώ ο συνεργάτης μου, που δεν φαίνεται, κάποια στιγμή όμως θα τον βγάλω τον Κώστα, να ξέρετε έξω, λέει ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και έχει πολύ δίκιο, γιατί μέσα σε αυτή την bad cute φάση που ζούμε όλοι, το ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και το ξεπετέ όλο αυτό το σκηνικό, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι υπάρχουν ζευγάρια που έχουν χτίσει μία τέτοια σχέση και τη διατηρούν και όσο πάει γίνεται πιο δυνατή και πιο ωραία και είναι ακόμα ερωτευμένοι και περνάνε τόσο όμορφα. Δηλαδή, μπράβο σας, ρε παιδιά, εγώ σας χαίρομαι πάρα πολύ. Σε εύχομαι και σένα τα ίδια, κορίτσι μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Σε όλο τον κόσμο, είναι καλό να βλέπεις. Δηλαδή, κοίταξε να δεις και γύρω σου, όταν εμείς ας πούμε σε ζευγάρι, σαν παράδειγμα. Όταν εγώ... Εγώ, εμείς λέω σε ζευγάρι. Ναι. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζευγάρια τα οποία είναι έτσι σαν και εμάς, ακόμα και η παρέα, ας πούμε, γίνεται ακόμα πιο καλή. Ναι, σίγουρα. Το κατάλαβες, δηλαδή. Θέλω σίγουρα, να πω, γιατί δεν υπάρχουν εντάσεις και δεν υπάρχει... Υπάρχει ισορροπία. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Κατάλαβες. Και όσο οι παρέες σου, όσο υπάρχουν υγιείς ζευγάρια γύρω σου ή φίλοι σου, ας πούμε, και μοναχοί και σύγκλης, ας πούμε, να είναι. Γενικά η ισορροπία φέρνει καλό και στις σχέσεις σου και στις παρέες παντού, δεν είναι... Δηλαδή, Γιώργο, δεν είστε οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλα τέτοια ζευγάρια που είναι σε τέτοια φάση. Η παρέα σας, θέλω να πω, είναι σε φάση που είναι και αυτή... Έχουμε και τέτοιες, είχαμε και από τους άλλους. Είχατε και από τους άλλους. Που τα χώρισαν τα τσανάκια τους στο τέλος. Παραδείγματα προς αποφυγή και παραδείγματα προς μίμηση. Είστε ό,τι πρέπει. Παράδειγμα προς μίμηση τρελό, έτσι. Δηλαδή, μη σας φέρω εδώ πέρα να σας βγάλω, να σας δείχνω. Θα πάει χέρια, Γιώργο, θα μου δώσεις λίγο και την Όλγα να μας πει και αυτή. Ναι, θα τη δώσω. Πάρτινε. Ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά, Γιώργο μου. Φιλάκια. Όλγα. Έλα, Νίνα μου. Όλγα μου, τι κάνεις? Καλά, εδώ μίλαγα με τον άντρα σου. Τι έρωτας. Τα ακούγα όλα. Τι έρωτας. Την εκπομπή είναι τέλεια. Ευχαριστώ, βρεσή Όλγα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γέλασε πολύ, βέβαια, με την προηγούμενη την κοπέλα, με την παπαδιά. Δεν ξέρω τι ήταν αυτή. Ναι. Από όλα έχει μπαξές, βρεσή Όλγα. Ναι, ναι. Από όλα έχει μπαξές. Για πες. Τι? Απ' όλα, λέω, απ' όλα. Απ' όλα. Για πες εσύ, Όλγα μου. Τι για να πω. Είναι και πρώτη φορά κιόλας και δεν ξέρω τι να πω. Πες, πώς νιώθεις. Ο Γιώργος εδώ μας είπε
Μας τα εξιστόρισε όλα, μας είπε τον έρωτά σας, το πάθος. Ναι. Για σένα, Όλγα, το μυστικό ποιο είναι που έχεις κρατήσει αυτή τη σχέση έτσι τσουτσουριαστή τόσα χρόνια. Πάρα πολλά η αγάπη και η εμπιστοσύνη. Νομίζεις ότι μόνο αυτά είναι που το έχουν κρατήσει, η αγάπη και η εμπιστοσύνη. Ναι, εγώ πιστεύω ότι σε μια σχέση είναι να περνάς καλά με τον άνθρωπό σου και να υπάρχει πάνω από όλα εμπιστοσύνη. Ναι, ναι. Και εσύ περνάς πολύ καλά, φαίνεται αυτό, ότι είστε πολύ αγαπημένος ζεύγος. Ναι, εύχομαι και σε σένα βέβαια. Εντάξει όχι τώρα. Όχι τώρα βέβαια, να μεγαλώσει λίγο σε μικρούλι. Ξεπεταρούδι είμαι. Να σου πω, Όλγα, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Με τον ερχομό των παιδιών σας στη σχέση, άλλαξε κάπως το πράγμα ή όχι? Σίγουρα. Εντάξει, στην αρχή λόγω των παιδιών, επειδή είναι λίγο κουραστικό να κοιμάσαι το βράδυ, λόγω τα μωρά που θα είναι κάθε 3 ώρα να τρώνε. Απομακρύνεσαι έτσι λίγο το πρώτο εξάμηνο, μετά... Το ζευγάρι απομακρύνεται, εννοείς. Τι? Απομακρύνεται το ζευγάρι, μου είπες. Όχι σεξουαλικός, λίγο έτσι ο άντρας στον καναμπέ και η γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα. Α, κατάλαβα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν υπάρχει έτσι βοήθεια από τον άντρα. Θες να πεις ότι αυτός πάει για να κοιμηθεί και εσύ κάθεσαι και τραβάς τον αλμονό σου. Όχι, εννοώ ότι αυτός δουλεύω και λογικό είναι να κάθομαι στα παιδιά, να δίνω πιο πολύ φροντίδα εγώ. Κατάλαβα. Εντάξει, αφού δεν σε ενόχλησε, ρε παιδί μου, είναι κάτι που δεν σας έκανε να αποστασιοποιηθείτε. Mm-hmm. Δεν είναι πρόβλημα. Όχι, καθόλου. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, παιδιά μου, απίστευτα που πήρατε. Γιατί πήρατε και ειλικρινά είστε από τους λίγους που μας έχετε εμπνεύσει όλους εδώ μέσα στο στούντιο. Αλήθεια. Και μας είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Μας έχετε κάνει να χαρούμε πολύ και, ξέρεις, μας έχετε κάνει... Είστε ελπιδοφόροι, ρε παιδί μου, εσείς και τα χελιδόνια. Τελείωσε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Όλγα μου. Ορίστε, παραδειγματιστείτε και από τον Γιώργο και από την Όλγα, που και παιδιά έχουν και σεξουαλικός, όπως μας είπε ο Γιώργος, τέλεια, και αγάπη πολύ και έρωτας και απ' όλα, αλλά απ' όλα. Μπράβο στα παιδιά, θέλω να ακούσω και άλλες τέτοιες ιστορίες αν έχετε, δηλαδή αν έχετε και βρει και εσείς το τέρι σας και έχετε κατσικωθεί εκεί πέρα και περνάτε και καλά και είστε jet μαζί, είστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 211-5550-537 και 537 είναι το τηλέφωνο που βλέπετε εδώ. Αλλά ακόμα και αν δεν έχετε βρει το τέρι σας, ακόμα και αν είστε μόνοι και κλαίτε και οδύρεστε και μόνος και κάνετε ακριβώς το ίδιο, πάρτε ένα τηλέφωνο πάλι 211-5550-537 και 538 να μου πείτε και εμένα, να ξέρω, να ξαλαφρώσετε, να πείτε τον πόνο σας, να πείτε τον καημό σας, γιατί αυτή είναι η ουσία. Να μοιραζόμαστε τα προβλήματά μας. Όταν το μοιράζεσαι εσύ τον καημό σου με μένα, ξαλαφρώνεις αυτόματα. Δηλαδή, τσουπ, σου φεύγει ένα βάρος, έρχεται σε μένα, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λέω, τι λέω τώρα, πριν συνεχίσουμε και μέχρι να έρθει ο επόμενος να μοιραστεί μαζί μας τις ιστορίες του, να πάω να ακούσω το τραγούδι κλειδί νούμερο 2, που ποιο να είναι άραγε, ε? Έτσι απλά, χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το θέλω, σε βλέπω μπροστά μου. Και έτσι απλά, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το θέλει, φτερουγίζει η καρδιά μου. Μα εκεί που είπα, με βρήκε τον βρήκα, λες να είναι αλήθεια όλα τα παραμύθια. Κατά λίγο φρένο, εκεί που μ' άφησες μένω, δεν μπορούσε να λείπει, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Αλλά έχει άλλη. Χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να το θέλεις, είσαι μόνο δικός.
μου. Κι έτσι απλά, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το θέλει, κολλάει το μυαλό μου. Μα εκεί που είπα, είπα και ξύπα, μαθαίνω το λόγο και μένω στον τόπο. Αχ, αυτή η αλήθεια με φέρνει στα ίσια, δεν μπορούσε να λείπει, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Αλλά έχει άλλη, έχει άλλη, το είπε μόνος του χθες το πρωί. Το πρωί έχει άλλη, έχει άλλη. Θέλει εμένα, θέλει κι αυτή. Έχει άλλη, έχει άλλη. Το είπε μόνος του χθες το πρωί. Έχει άλλη, έχει άλλη. Θέλει εμένα, θέλει κι αυτή. Έχει άλλη, έχει άλλη. Το είπε μόνος του χθες το πρωί. Έχει άλλη, έχει άλλη. Θέλει εμένα, θέλει κι αυτή. Έχει άλλη, έχει άλλη και τι... Αχ, θα τσακιστώ η Έρμη, η παρουσιάστρια. Έχει άλλη λοιπόν και τι κάνουμε όταν ο αγαπητικός μας έχει άλλη. Λοιπόν, δύσκολο πράγμα να παίξεις μπάλα έτσι, σε τέτοιο γήπεδο καπαρωμένο. Δύσκολο γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, βλέπεις ότι ο άλλος το έχει βρει το λιμάνι, το έχει δέσει στον κάβο του. Εσύ τι θες να κάνεις, ό,τι και να θες να κάνεις μάλλον εσύ τώρα, δεν γίνεται. Οπότε βρίσκεις εσύ έναν άλλον να γιάσεις, να ηρεμήσεις και να ησυχάσεις. Και το θέμα είναι, και το λέω και θα το ξαναλέω, και όσο το μικρόφωνο αυτό είναι κραφιτσωμένο στην μπλούζα μου, θα το φωνάζω, είναι να περνάμε καλά. Όταν περνάς καλά, όλα είναι σούπερ. 2, 11, 55, 50, 537 και 538 είναι τα τηλέφωνα. Οπωσδήποτε θέλω να ακούσω Dream. Οπωσδήποτε, γιατί έχω έτσι υπερωθεί τώρα με αυτή τη φάση. Ειδικά μετά τον Γιώργο και την Όλγα, τους εμπνευστικούς. Το σύνθημά μου άλλαξε. Αγαπήσου, αγαπήσου, αγαπήσου. Πάρα πολύ βασικό. Και τώρα, σε περίπτωση, όπως είπα, που θες να αγαπήσεις και δεν μπορείς, μην αγχώνεσαι, γιατί είναι κάτι που δεν λες, ξέρεις τι, θέλω τώρα και θα σου έρθει, άντρα θέλω τώρα τον θέλω. Υπάρχει έτσι ένα πλήρωμα του χρόνου που πρέπει να περάσει για να βρεις και εσύ το λιμάνι σου, για να βρεις και εσύ τον άνθρωπο με τον οποίο θα μοιραστείς τη ζωή σου και θα μοιραστείς τη ζωή σου, τώρα μεγάλη κουβέντα είναι αυτό που λέω εγώ. Θα βρεις τέλος πάντων έναν άνθρωπο που θα περνάς καλά, να μοιραστείς τη μοναξιά σου, είναι το σωστό μάλλον. Αλλά αυτό σε μερικές πιθανότητες, σε μερικές περιπτώσεις αργεί, σε άλλες περιπτώσεις το βρίσκεις και στο μπαμ. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, δεν είναι όλες οι τύχες ίδιες. Σιγά σιγά και αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Τι άλλο να πούμε τώρα. Γιατί τι θέλετε να πούμε εσείς, πείτε μου έτσι ένα θέμα. Φυσικά κάνω πλάκα, αλλά μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 211-55-55-57-538 να μου πείτε ένα θέμα που θέλετε να συζητήσουμε. Γιατί η γυναίκα τώρα τα έχω καρά αναλύσει όλα. Έχω πει για τα πάντα. Έχω πει για όταν θες να αγαπηθείς, όταν δεν θες να αγαπηθείς. Α, δεν έχω πει για όταν δεν θες να αγαπηθείς. Υπάρχουν οι άνθρωποι λοιπόν, και μάλλον όλοι οι άνθρωποι περνάνε αυτή τη φάση του ξυστή. Εγώ για πάρτι μου. Και εγώ δεν θέλω και κανέναν, γιατί όλοι είναι γουρούνια, γιατί όλες είναι βλαμμένες. Άρα άκρη δεν θα βγάλω ποτέ, άρα θα μείνω μόνη μου. Αμαρτίες θα κάνω, θα περνάω καλά, σου τορκίζομαι. Ή κάπως έτσι, λέει τέλος πάντων αυτό το λαϊκό άσμα. Και τι έλεγα. Ναι, έλεγα ότι όλοι την περνάμε αυτή τη φάση. Την περνάμε και καλά κάνουμε που την περνάμε. Και η αποτοξίνωση είναι πάρα πολύ υγιής σπορ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί συνέχεια να τρως παστίτσιο.
Θα φας μία, θα φας δύο, θα φας τρεις, θα στουμπώσεις. Θέλει και λίγα λαχανικά το πράγμα. Ξέρω εγώ να έρθει να στρώσει ο οργανισμός. Άρα είναι πολύ καλό να το κάνετε αυτό. Και εγώ είμαι πάρα πολύ κατά, γενικότερα πάρα πολύ κατά. Αυτό που κάνουν αρκετοί άνθρωποι, το ότι από τη μία σχέση μπαίνω στην άλλη και από την άλλη ξαναμπαίνω στην παράλληλη και συνέχεια να είχαμε να λέγαμε να είμαστε ζευγαρωμένοι. Μέγα λάθος, παιδιά. Για μένα, τουλάχιστον, μεγάλο λάθος. Ειδικά όταν χωρίζεις από μία σχέση που ίσως είναι και μακροχρόνια, δηλαδή τύπου αν έχεις τώρα σχέση 6 χρόνια, είσαι και λίγο άρρωστος να πας να βρεις άλλη αμέσως. Μα δεν γίνεται, χρυσέ μου. Δηλαδή, είσαι και λίγο γκαγκά. Δεν είσαι, είσαι. Και είσαι και εσύ λίγο γκαγκά, η άλλη που κάθεσαι. Γιατί έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν έχω βρωθεί. Αλλά έχω βρωθεί γιατί νομίζουμε ότι είμαστε καλά, ενώ στην ουσία και στην πραγματικότητα δεν είμαστε καλά. Δεν μπορείς να είσαι καλά σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Όταν δεν έχεις ηρεμήσει, ρε παιδί μου, από το σοκ. Γιατί προφανώς μια σχέση μεγάλη σου έχει αφήσει κάποια αποθυμένα, σου έχει αφήσει κάποια παράπονα, σου έχει αφήσει κάποιες ανασφάλειες ίσως, σου έχει αφήσει άσχημα γεγονότα, ρε παιδί μου. Όχι απαραίτητα καλά. Και καλά και κακά. Ακόμα και καλά να σου έχει αφήσει και να το έχετε χωρίσει, να τα έχετε χωρίσει τα τσανάκια σας κοινά, με ένα στόμα, μια φωνή τύπου. Ακόμα και τότε, θες μια περίοδο να ξελαμπικάρεις, να σου φύγει η χριστιανία από το μυαλό σου, να τη φύγει κι εσύ και να μπορέσετε με υγιή τρόπο να προσεγγίσετε έναν άλλον άνθρωπο. Όταν το κάνεις αυτό τρέχοντας, λες και σε κυνηγάνε, λες και δεν θα ξαναβρεις γκόμενα στη ζωή σου και όποια βρεις μπροστά σου την αρπάζεις, τη βουτάς και τη λες, έλα εδώ τα φτιάξαμε, τότε δεν είσαι πολύ καλά. Και να μην το κάνετε, παιδιά, αυτό. Και να είσαι μόνος σου δεν είναι άσχημο. Περνάς πολύ ωραία. Έχεις τους φίλους σου, έχεις τις φίλες σου, έχεις ηρεμία, έχεις χρόνο για να μπορέσεις, ρε παιδί μου, να γίνεις καλύτερος εσύ. Γιατί, κοίτα να δεις. Όταν από τη μία σχέση μπαίνεις στην άλλη κατευθείαν, δεν σου μένει χρόνος να σκεφτείς τα λάθη σου. Να σκεφτείς ότι, okay, κι εγώ δεν ήμουν σωστά, δεν φέρθηκα σωστά στο Θανάση. Δηλαδή, κάπου κι εγώ του έκανα τζιριτζάντζουλες και βλακίες που δεν θα έπρεπε να τις κάνω. Να μπορέσεις λοιπόν να κλείσεις τις πληγές σου, να βελτιώσεις τον εαυτό σου, να διορθώσεις τα λάθη σου για να πας μετά στον επόμενο. Να είσαι καλύτερος, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον να μην βιώσεις τις ίδιες καταστάσεις. Γιατί αν είναι από τη μία να φεύγεις, στην άλλη να πηγαίνεις και να κάνεις τα ίδια και να είσαι και φάουλ συνέχεια, εντάξει, άστο. Άστο, είσαι καταδικασμένος και τον έρωτα Γιώργος Όλγα δεν θα τον βρεις και ποτέ, αν συνεχίσεις έτσι. Μόνοι σας να ηρεμείτε. Μόνοι σας να βλέπετε ξεκάθαρα τα πράγματα. Μόνοι σας να αναδρομολογείτε τη ζωή σας. Γιατί αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι το ουσιαστικό. Γιατί όπως είπα και πριν, οι έρωτες έρχονται και φεύγουν από τη ζωή μας. Αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε για μας, για τον εαυτό μας καθαρά, είναι τους έρωτες που έρχονται στη ζωή μας, τους ανθρώπους που έρχονται ερωτικά τουλάχιστον στη ζωή μας, να νιώθουμε, ρε παιδί μου, πράγματα και να τους ζούμε τους έρωτες αυτούς στα άκρα. Και όταν λέω στα άκρα, δεν σου είπα τώρα να σέρνεσαι στα πατώματα και ο άλλος να είναι από πάνω και να κάνει day-day, αλλά να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο, να νιώσει πράγματα, να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο, να μην έχεις κολλήματα, να μην έχεις αποθυμένα. Γι' αυτό είπα και πριν, αφήστε χρόνο μεταξύ των σχέσεών σας, αφήστε ένα κενό διάστημα με το οποίο θα μιλήσετε με τον εαυτό σας, θα ενδοσκοπήσετε και θα δείτε, εν πάση περιπτώσει, τι θέλετε εσείς ακριβώς να κάνετε. Και στην περίπτωση που έχει άλλη, όπως λέει η Σοφίτα, ο επόμενος, είναι μεγάλο πατατράκ, είναι πολύ άσχημο να έχεις φύγει από μία σχέση, να έχει περάσει και ένας χρόνος, ξέρω εγώ, τύπου κάποιο διάστημα, το οποίο έχεις σκεφτεί εσύ, έχεις βελτιωθεί, έχεις φτιάξει τη ζωή σου, έχεις ορθοποδήσει και να μην μπορείς να βρεις ζευγάρι, να μην μπορείς να βρεις στέρι, είτε γιατί έχει άλλη, είτε γιατί, ας πούμε, όπως είπαμε χθες, υπάρχει μια απόσταση. Γιατί χθες, αν θυμάστε, μιλάγαμε για την απόσταση μεταξύ των σχέσεων και των ζευγαριών. Είναι πολύ άσχημα κι αυτά, αλλά όπως λέω γενικά εγώ, αγάλι, και για όλους υπάρχει η πορτοκαλιά τους κάπου εκεί έξω. Ο ουρανός γίνεται πάντα πιο γαλανός, λοιπόν, και πάντα βρίσκουμε τις άκρες μας. Και 2, 11, 55, 55, 37 και 5, 38 και θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, έλατε να δείτε κάτι μαζί μου. Εδώ πέρα υπάρχει μία ατάκα. Λέει, αχ, κάτσε, δεν μπορώ να... αγάπαμε, αν τολμάς, λέει, εδώ πέρα πίσω. Αυτό να ξέρετε ότι σε λίγες μέρες θα είναι εντελώς στο χέρι σας να το αλλάξετε και να το φτιάξετε.
Τι θα κάνετε? Εμείς δεν έχουμε φτιάξει ακόμα, είναι η αλήθεια, γιατί έτσι το πάμε λίγο αργά το θέμα, μελετημένα. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα το Facebook της, της εκπομπής μας εδώ πέρα, της Νίνας, Νίνας Night, whatever. Θα το φτιάξουμε βέβαια, θα φτιάξουμε ένα Facebook στο οποίο θέλω να κάνετε το εξής. Θέλω να μου στέλνετε τις ατάκες τις δικές σας, ατάκες ερωτικές, ατάκες συναισθηματικές, ατάκες αγαπησιάρικες, οι οποίες θα εναλλάσσονται, αν όχι σε κάθε εκπομπή, βδομάδα τη βδομάδα. Λοιπόν, θα υπάρχει μία διαφορετική ατάκα στον τοίχο μου. Είναι τοίχος έτσι εναλλασσόμενος και ωραίος. Θέλω να μου στέλνετε λοιπόν τις ατάκες σας στο Facebook της εκπομπής. Βέβαια, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει από την επόμενη εβδομάδα. Αλλά επειδή τώρα κάτι πρέπει να πω, είπα να πω αυτό, γιατί πολύ με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ. Ο τοίχος μου είναι το κάδρο μου. Όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, αν θέλετε τώρα και έχετε την ατάκα εσείς στο στόμα και έτοιμη, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε και την ατάκα στα τηλέφωνα που βλέπετε από κάτω. Και έχω βαρεθεί να τα λέω, γιατί δεν είναι διακοσμητικά, φίλοι μου, τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα είναι για να βλέπεις την εκπομπή και να παίρνεις, αν όχι να πεις τον καημό σου και να κλάψεις παρέα μου, να πεις ένα γεια. Να πεις ένα κάτι της, βρε αδερφέ. Λοιπόν, σκέψου και μία ατάκα για μένα, που δεν ζητάω και τίποτα ο ολιγαρκής ο άνθρωπος. Ζητάω ένα πόνο, μία ατάκα και τίποτα άλλο. Και ένα γεια σας, ένα χαίρετε. Τίποτα παραπάνω. Να πάω στο τραγούδι νούμερο 3, στο τραγούδι κλειδί νούμερο 3. Έχουμε τηλέφωνο. Να πάω σε μια γραμμή, θέλετε? Εγώ θέλω. Γεια. Ναι, ναι. Γεια, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Νίνα. Εγώ είμαι η κυρία Νίνα, ναι. Ναι, ναι, είμαι ο ποδηλάτης με το πουκάμισο. Ποδηλάτη μου! Μαύρα γυαλιά. Είσαι εσύ με το πουκάμισο με τα 8 τα κουμπιά. Ναι, δεν σας ακούω πολύ καλά όμως, μήπως έχει παρεμβολές. Έλα, έλα, με τα 8 κουμπιά σου. Για πες, τι έγινε, ναι, ναι, φίλε μου. Άκουσα τις συμβουλές σας και το πήρα απόφαση. Πήρα το έκανες το βήμα. Ναι, ναι, πήγα στο πανεπιστήμιο. Και? Και πήγα εκεί και τελικά δεν ήταν εκεί, αλλά περίμενα και ήρθε μετά. Και? Και που δεν ήταν στην αρχή, μετά ήτανε. Μετά ήτανε. Μετά παρκάρω το ποδήλατό μου, δεν έπεσε αυτή τη φορά, πρόσεχα, γιατί είχα... Μπράβο, φίλε μου ποδηλάτη. Και πάω και λέω, γεια σου, λέω, με θυμάσαι? Τι είπε? Και μου λέει, φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Δεν τη έδειξε τα κουμπιά. Ορίστε. Δεν τη έδειξε τα κουμπιά να πα να τι κάνει έτσι, κοιτά. Δεν με θυμότανε, λέω. Ούτε τα κουμπιά. Είμαι ο ποδηλάτη, λέω από. Που τσακίστηκε. Από την εκεί τη μέρα που είχα πέσει. Ναι. Θυμήθηκε από εκεί καλά που είχα πέσει και με θυμότανε. Είχα ρίξει τρελό γέλιο, λέει, με την ξάπλα σου. Α, έτσι είπα αυτή. Λέω, ωραία, λέω, εντάξει, πέρασε καιρό βέβαια. Ναι. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Κάνει αργά παρά ποτέ, τη είπα. Βέβαια, πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν είδες το γράμμα μου. Ναι. Μου λέει, κάτι άκουσα, δεν το είδα, αλλά μου είπανε τα παιδιά από το πανεπιστήμιο. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν και ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης, λέει αυτό το γράμμα. Είπε αυτή. Ναι, μου είπε έτσι. Λέω, το ξέρω, απλά λέω, δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί που θα σε ξαναδώ. Ναι. Αλλά λέω, μετά είχε κιόλας εκσταστική και δεν μπορούσα να σε δω. Και... διάβαζε μετά η κοπέλα. Είπα να έρθω στο πανεπιστήμιο και να σου ζητήσω να βγούμε ρομαντικό ραντεβού. Μια βαρκάδα. Όχι, όχι. Τη είχα πει να πάμε για κρασί στον κήπο. Είναι ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που έχει και ένα πιανίστα πολύ καλό. Α, τέλεια. Είδες, εδώ πέρα μαθαίνουμε και πληροφορίες για τα μέρη. Ναι, ναι, ο κήπος είναι στην πλατεία Φιλελλήνων και είναι που έχει πολύ ωραίο εστιατόριο. Φαγητό πάλι, καλό. Πάρα πολύ καλό φαγητό. Τέλεια. Να την πας την κοπέλα, και να φάτε. Της λέω, τι θα έλεγες να βγούμε ρομαντικό ραντεβού. Ναι. Λέω, εγώ δεν κάνω τέτοια. Λέω, χωρίς να σε ξέρω. Λέει, θα βγούμε και θα ξέρω εγώ. Ναι. Λέω, εντάξει, λέω, μπορεί να αρνήσει, λέω, φοβάσαι να με ερωτευτείς μάλλον. Γιατί άμα βγεις θα με ερωτευτείς, λέω, σίγουρα. Μου λέει, τι νομίζεις ότι είσαι ρε ψωνάρα. Σου είπε έτσι. Λέω, άμα θες, λέω, να βγούμε ραντεβού και θα δεις τι θα γίνει. Και, την προκάλεσες. Την έπεισα με τα πολλά και το αύριο, την Παρασκευή με συγχωρείτε, που θα έχει time, γιατί είναι καθημερινή και... δεν μπορεί, έχει μαθήματα. Έχει και τα έχω και εγώ τις δουλειές μας με το ποδήλατο. Και την Παρασκευή το βράδυ θα βγούμε ρομαντικό ραντεβού στον κήπο, να ακούσουμε... Θα πάτε στον κήπο να ακούσετε τα πιάνα σας, να πιείτε και τα κρασιά σας και μετά, Γιάννη, τι σχέδια έχεις μετά? Πώς θα την αποπλανήσεις, πώς θα την γοητεύσεις? Εγώ είμαι ρομαντικός άντρας, δεν μου αρέσει να βιάζομαι. Α. Απλά θα βγούμε και μετά ό,τι προκύψει, δεν ξέρω, ραντεβού και ό,τι προκύψει. Πώς το κόβεις το πράγμα? Δεν ξέρω, δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένη, αλλά εγώ μπορώ να κάνω αλήθεια τα πιο μεγάλα ψέματα. Ακόμα και αν με δούλευε τότε και δεν τα εννοούσα αυτά,
Εγώ θα τη αποδείξω, θα βγει η αλήθεια αυτό που με ρωτήσατε. Τι ρομαντικό αγόρι είσαι εσύ, αυτό που είπες με έστειλε. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση από χθες, δεν ξέρω κάτι με έπιασε και νιώθω... Αυτό που είπες με έριξε από το σκαμπό τα νάσκελα, κάνω αλήθεια δεν τα πιο μεγάλα... Δεν σας ακούω πολύ καλά κυρία Νίνα. Ε? Δεν σας ακούω και πάρα πολύ καλά. Λέω, τι ρομαντικό αγόρι είσαι εσύ, έπεσα τα νάσκελα που είπες κάνω αλήθεια τα πιο μεγάλα ψέματα. Ναι, αυτό της είπα και λέω, άμα φοβάσαι να με ρωτευτείς, εντάξει, μπορώ να δεχτώ την απόρριψη. Αλλά λέω, εντάξει. Αλλά ο Τολμών νικά, δεν της είπες έτσι. Δεν σας ακούω, με συγχωρείτε. Ο Τολμών νικά, λέω, δεν της είπες αυτό. Ο Τολμών και επιμένων. Και ο επιμένων, βεβαίως επιμένων. Και δεν το αφήνω, γιατί όταν μου αρέσει μια γυναίκα, εγώ τη διεκδικώ και δεν αφήνω τους κλάρινο γαμπρούς να μου την πάρουν. Δεν τους αφήνω. Με τα σκυλιά που κυνηγάνε. Με τα σκυλιά τους. Ναι, ναι. Ποια σκυλιά τους. Δεν είναι κάτι αυτό που είχα δει. Α, είχες δει ενημερωτικό. Τι σας ακούω πολύ καλά μόνο. Γιατί βρε εσείς, κύριε μου, ποδηλάτη μου, δεν με ακούτε. Εγώ μιλάω πολύ καθαρά. Πώς σας λένε, δεν είναι θυμό. Όχι, είναι χαμηλό, δεν ξέρω, έχει πρόβλημα το ακουστικό, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Α, έχει κάτι, ένα θέμα. Πώς σας λένε, ποδηλάτη μου, δεν θυμάμαι. Πώς μας λένε, Ιωάννης ονομάζομαι. Ιωάννης. Ιωάννης, ναι. Ιωάννης ο ποδηλάτης, λοιπόν. Άρα όλα βαίνουν καλώς. Ορίστε, χρησιμοποίησες τη συμβουλή μου. Θα έχετε εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, την καταπληκτική εκπομπή σας. Φυσικά, Τρίτη και Τετάρτη, 11 με 1. Εδώ, στα Ζούγκλας. Ωραία, ωραία. Θα σας πάρω θα σίγουρα την Τρίτη πάλι. Και θα σας πω τι έγινε την Παρασκευή. Θέλω. Ιωάννη μου, θέλω. Θέλω να με πάρεις ένα τηλέφωνο, να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Και δεν ξέρεις ποτέ. Ναι, θα σας πω, μάλιστα, να πάμε για την πλατάδα με τα ποδήλατα. Εγώ να πάω από ποδηλατάδα, ποιος? Δεν σας ακούω, θα πω στην κυρία. Α, θα πεις ναι. Στην κοπέλα να πάτε ποδηλατάδα. Ναι, ναι, είναι πολύ ρομαντικό πιστεύω, θα πέσει σίγουρα. Εντάξει, αν έχει ποδήλατο να την πάρεις, θα την πας να βγείτε. Να... Αν δεν έχει, θα πάμε το δικό μου αναγκαστικά. Δίσελο, όπως λέγεται, δικάβαλο. Οι άλλοι με τις μηχανές τι έχουν δηλαδή και έχουν λογική. Καλύτερη είναι αυτή. Έμα για πες. Έμα για πες. Λοιπόν, Ιωάννη, αγάπη ποδηλάτη, ρομαντική άντρα, θέλω να με πάρεις την Τρίτη να μου πεις πώς θα πήγε. Θα σας πάρω, εννοείται, θα σας πάρω σίγουρα. Να μας πάρετε. Μέχρι τότε τα φιλιά μας. Τα φιλιά μου και εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, Ιωάννη, φιλάκια ποδηλάτη. Τι? Α, φιλάκια, γεια σου. Γεια σου, Τζον Τζον. Bye. Έχω γραμμή. Για να την ακούσω. Για ρίξτε τι. Ναι. Νίνα. Ναι. Γεια σου. Είμαι η Φρόσο. Φρόσο, γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, είμαι εδώ πέρα στο σκαμπό. Χαίρομαι πολύ που σου μιλάω. Α, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μου μιλάς. Είμαι σε ένα προσωπικό αδιέξοδο. Θα ήθελα να με βοηθήσεις. Βεβαίως. Για πες μου. Νίνα, μου τα έχω σχεδόν 6 μήνες με ένα παιδί, το Γιώργο. Αχα. Όλα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Για πέι. Στις ιδιαίτερες στιγμές μας, θέλει πάντοτε να ντύνομαι πυροσβέστης. Να ντύνεσαι πυροσβέστης? Ναι. Εσύ? Εγώ. Πυροσβέστης τι εννοείς, φουλ έξτρα με όλα ιστολή, τα κομφόρ? Όλοι αυτοί. Και τον πυροσβεστήρα, τα από κάτω, από τη μασκάλη. Όχι, να σου πω τι έχουμε κάνει. Έχω πάρει μια επέκταση, 30 ευρώ μου πήγε από το Practiker. Ναι. Έχουμε βγάλει λάστιχο, για τύπου μάνικα. Πού την έβαλες τη μάνικα? Καλή στο μπάνιο, όπου ήταν πιο κοντά. Υπνοδωμάτιο, μπάνιο. Η πιο κοντινή βρύση, την έχωσες. Ναι. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Έχουν φουσκώσει πατώματα. Σου λέω τώρα, έχει φουσκώσει όλο το ξύλο. Έχει σαπίσει το στρώμα. Έχω βγάλει την μπέμπελη, γιατί φορά αυτή τη στολή, καταλαβαίνει, τη μαύρη, που έχει τις κίτρινες τις δίκες. Φοράς και το καφάσι στο κεφάλι. Φυσικά. Το μαλλί έχω να το φτιάξω 3 μήνες και να το φτιάξω και να πάω κομμωτήριο, πάλι πατικώνεται. Ναι. Και εσύ δεν θέλεις, ρε παιδί μου, δεν σου βγαίνει, δεν σε εκφράζει. Θέλω, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Μόνο την τελευταία φορά με προβλημάτισε κάτι. Γιατί? Που μου λέει, πω, μωρό μου, τι μάνικα είναι αυτή. Και λέω εγώ τώρα, εντάξει το πυροσβεστηλίκι, εντάξει να τη βγάλω εγώ την μπέμπελη. Η Λαρά όμως, έχω χάσει, σου λέω, μα θα το καλσόν νιώθω εκεί μέσα. Αλλά μου είπε το εξής, μήπως ήταν τύπου, ρε παιδί μου, μήπως είχε ομοφιλοφιλικές τάσεις. Δηλαδή, τι μάνικα είναι αυτή, αν πηγαίνει κάπου αλλού. Η αλήθεια είναι, Φρόσο μου, ότι πολύ με προβλημάτισε η κουβέντα σου. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη όμως, μην όμως όλες τις υπόλοιπες, ας πούμε, δηλαδή βγαίνουν. Κοίτα να δεις, Φρόσο μου, αν είσαι εσύ ευτυχισμένη τώρα και δεν σε ενοχλεί η μάνικα που είναι στη μέση μεταξύ σας. Θα σου πω κάτι, 6 μήνες όμως, 2 τριμηνίες σε ΙΔΑΠ, μου έχουν πάει ο κόκκος αηδόνι. Δύο πλημμύρες είχες.
Δύο τριμηνίες, λέω, που μου έχει έρθει ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ, 6 μήνες τώρα, μου έχει πάει ο κούκος Αϊδών. Α, λεφτά. Ε, τόσο νερό. Τόσο νερό. Δεν λειτουργεί αλλιώς. Γιατί δεν παίρνεις τη μανικά σου, ρε εσύ, Φρόσο, να πας σπίτι του, να κάνεις τα πυροσβεστηλίκια σου και πρέπει να γίνεται σπίτι σου. Είναι καλή απόσβεση. Αξίζει, αξίζει, θα γίνει απόσβεση, αξίζει αυτή η επένδυση. Θα πληρώνει αυτός τα πατώματα, τα φουσκωμένα. Α, δεν το σκέφτηκα έτσι. Μα δεν το σκέφτηκες έτσι, ορίστε. Γι' αυτό πήρες την Ήρα να σου δώσει τη λύση. Να πάρεις τη Μάνικα Φρόσο, να πας στο σπίτι του και να του πεις πλήρωνε τώρα εσύ να δεις τι ωραία που είναι που έχεις σκάσει. Καλή, πολύ ωραία το σκέφτεσαι και να φουσκώσεις. Βέβαια, Φρόσο. Βέβαια, δεν νομίζω, θα τα αντιμετωπίσει καλύτερα. Φρόσο, να σου πω κάτι. Εσύ δεν έχεις χάσει κιλά με τη στολή την... Καλή στυλάκι έχω γίνει, αλλά ποιο να με δει κάτω από αυτή τη στολή. Και εγώ είμαι και μονογαμική, δεν θέλω να πάω να το δείχνω από εδώ και εκεί. Γιατί ρε Φρόσο, με τη στολή κυκλοφορεί στο δρόμο έξω. Όχι, όχι, απλώς και εγώ με τα μάτια χαμηλά, δεν θέλω Γιώργο, μόνο Γιώργο, εγώ και κοιτάω αλλού. Α, εσύ είσαι... Αυτό το πρόβλημα να μην είχαμε. Αυτό, αυτό. Σε έχει ενοχλήσει. Δεν μπορείς, έχει σκάσει. Θες να απελευθερωθείς. Θες να βγάλεις έναν εγκλιζέ, ένα baby doll, ένα κατητής. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Είμαστε κλωβισμένοι. Μίλα του, Φρόσο, μίλα του και πες του βρε μωρό μου να ντυθώ τίποτα άλλο, να ντυθώ καμιά κοκκινή σκουφίτσα, να ντυθώ καμιά νοσοκόμα. Βαρέθηκα με τον πυροσβεστήλικη. Φοβάμαι, μη μου φύγει, Φρόσο μου. Μπορείτε από την άλλη να πάτε κατευθείαν στο μπάνιο, μέσα στην μπανιέρα, να το παίζετε εκεί να βγάζεις τη μάνικα και να του ρίχνεις. Έχω αυτό το θάλαμο, είναι ντουζιέρα, είναι στενό. Θα πάω μετά και ορθοπαιδικά. Θα πληρώνω και την ΕΙΔΑΠ και το φυσιοθεραπευτή. Αυτό θες να μου πεις. Φυσιοθεραπευτή, γιατί να πληρώνεις από το πιάσιμο. Γιατί θα πέσω, θα σκοτωθώ, θα γλιστρήσω. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Άλλο το σεντόνι που έχει μουλιάσει και άλλο το πλακάκι. Και το στρώμα. Και το στρώμα θα έχει μουχλιάσει. Θα πιάσετε κοριού εκεί μέσα. Δύο στρώματα έχω αλλάξει. Πάλι καλά τα παίρνω IKEA. Άμα τα πάρω άλλη μάρκα, άστα σου λέω. Τι να σου πω, ρε Φρόσο. Κλαίνε όλοι τέτοια παράπονα έχουν. Και η κυρία που πήρε πριν τα παράπονα τη αυτά έκανε. Περίεργα, είναι λίγο περίεργοι οι άντρες τώρα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να βρει έναν σύντροφο, Νίνα μου. Ένα νορμάλ άνθρωπο, λες. Λέω να κάνω μια υποχώρηση. Γιατί σε όλα τα άλλα είναι πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ... Αλλά το νερό, τα έξοδα. Τότε, εσύ, Φρόσο μου, πρέπει να πει. Αφού τα βρίσκεται. Πάω σπίτι του. Πάω σπίτι του τώρα να συνδέσω. Παίρνω το λάστιχο από το αυτό το αυτό. Τριαντάρι μου και πάει και αυτό. Δεν το συζητώ. Ναι. Πάω τώρα στη βρύση του. Θα πας τώρα στη βρύση του. Να κουμπώσεις τη μάνικά σου. Και θα τρελαθώ. Θα ρίχνω νερά παντού. Παντού. Ρε εσύ, Φρόσο, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Πήγαινε πιτσίλα τον. Πήγαινε κάτω τον Λούτσα. Να πας. Και να μην σκέφτεσαι περιττότητες. Πήγαινε εκεί, βρέξτονα. Είσαι θεάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φιλάκια, Φρόσο μου. Καλό βρέξιμο. Καλό μανίκιασμα. Ορίστε. Λύθηκε και το πρόβλημα της Φρόσος. Τι προβλήματα έχει ο κόσμος, τι φετίχ, τι βίτσια, δεν μπορώ να καταλάβω, μα πυροσβέστης. Πυροσβεστίνα υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει και πυροσβεστίνα. Και γιατί δεν βάζεις μωρή Φρόσο μια φούστα, να το παίξεις έτσι με το καφάσι στο κεφάλι και τη μάνικα, τουλάχιστον να μην σκάς με το full extra το εξάρτημα του πυροσβέστη. Τέλος πάντων, αφού βρήκαμε τη λύση... Τελείωσε. 2, 11, 55, 50, 5, 37 και 5, 38. Έχω ένα τέταρτο να παίξω ακόμα μαζί σας. Θέλω να ακούσω Dream. Απαραίτητος και επιγόντος όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή στερεύει ο άνθρωπος. Πόσο να μιλάω, κοράκια πάλι, ξανά. Αλλά θα περιμένω λίγο ακόμα να ακούσω. Αν δεν ακούσω Dream, να ξέρετε και αυτό, πάρτε το όπως θέλετε, σαν απειλή, σαν προειδοποίηση, πάρτε το όπως θέλετε, θα συνεχίσω να μιλάω του ακατάπαυστου ξανά. Ένα τηλέφωνο θέλω. Ένα τηλέφωνο θέλω. Δεν έχουμε γραμμή. Μέχρι να έχουμε γραμμή, ας κάνουμε υπομονή. Ας πούμε, τι θα θέλατε να πούμε. Εσείς αγόρια από το control. Τι θα θέλατε. Πείτε μου ένα θέμα να αναλύσουμε. Να πούμε για τις άπιστες. Να πούμε για τις άπιστες. Άπιστες. Άπιστες, κυρίες και κύριοι. Άπιστες, κακές και ξεδιάντροπες οι γυναίκες. Όχι όλες, οι περισσότερες. Θα ξεχάσω εγώ την ιστορία του φίλου μου του Γιάννη, που μου έλεγε ο Γιάννης ότι είχε μια γκόμενα, την είχε βασίλισσα, στα πέπουλα, φίλες μου, στα πέπουλα. Και τι του έκανε αυτή, με το πιο άσχημο τον πλήρωσε, με το πιο άσχημο τρόπο.
του το ξεπλήρωσε αυτό του Γιάννη. Στη μαύρη την κατάθλιψη στα πατώματα είχε πέσει ο Χριστιανός να τον συνεφέρουμε. Κάναμε 2 εβδομάδες. Δεν έτρωγε, δεν έπινε νερά, δεν έβγαινε από το σπίτι. Πολύ χάλια σου λέει. Χάλια, χάλια, χάλια. Και τι δεν είχε κάνει. Και τι του έκανε αυτή. Τον κεράτωσε. Και όχι με έναν, με 2. Άσχημα πράγματα. Γι' αυτό γυναίκες, μπείτε στον ίσιο δρόμο. Μπείτε στον ίσιο δρόμο. Μην τα πληγώνετε τα παιδιά. Και όχι τα παιδιά τα ξένα, ξέρω εγώ, που δεν φέρονται και πολύ καλά, που το παίζουν έτσι τουλάχιστον γοηδές. Κάντε ό,τι θέλετε σε αυτούς. Στα καλά τα παιδιά που σας έχουν βασίλισσες όμως, προσπαθήστε όσο μπορείτε να φέρεστε όσο πιο normal είναι δυνατόν για τις γυναίκες. Γιατί το μυαλό σας το ξέρω, γυναίκα είμαι κι εγώ όπως βλέπετε. Άρα ξέρω έτσι ότι σκεφτόμαστε λίγο περίεργα, είμαστε λίγο έτσι, ναι. Αυτό. Αλλά όσο μπορείτε, προσπαθήστε να περιορίσετε τις τάσεις ζήλιας, τις τάσεις, όλες τις τάσεις τέλος πάντων που έχετε, γιατί είναι άσχημο πράγμα. Και θα μου πεις εσύ να μου τα έχεις λύσει τα προβλήματά μας και θα μάθεις και εμάς. Όχι, φίλοι μου, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Εγώ μόνο κέρμη είμαι. Και δεν θέλω και να ζευγαρώσω κιόλας. Είμαστε στη φάση που είπαμε πριν. Εγώ είμαι στη φάση αυτή. Θέλω να μάθω όμως και τη δική σας φάση. Πάρτε με και πείτε μου. 2-11-55-55-37-5-38. Και εγώ γίνει γραφική γυναίκα να λέω τα ίδια νούμερα 100 φορές που τα βλέπετε κιόλας, να πω ότι δεν τα βλέπετε. Βλέπατε, να σας τα έλεγα, να πεις πάει στο καλό. Λοιπόν, πάω να πιω το νερό μου ξανά. Θέλω να ακούσω τραγούδι κλειδί, μπας και εμπνευστώ, number 3. 3, 2, 1, go! Ακούστε τώρα προσεκτικά την ιστορία μου, αφιερωμένη σε όλους τους νάρκισους αδιέξοδων. Τον καημένο τον Κυριάννη που έχει τα ράφια του ψηλά και δεν τα φτάνει. Ή το θεάρες τον και ιδιάζουν πλάσμα. Γι' αυτό και του γράψα ετούτο εδώ το άσμα. Όμως οι φίλοι μου το λέγανε επιλέξει, πως κάποια άλλη αυτός εν τέλει θα επιλέξει. Μα εγώ τον έρωτα δεν έβλεπα πιο πέρα, ούτε ως το χέρι το δεξί που είχε τη Βέρα. Και κάθε μέρα τρέχα ψώνια για να κάνω, πάλι καλά που έμενα δυο στενά πιο πάνω. Στο ράφι των ζυμαρικών είχαμε θέμα, ήταν αυτός να με μελώνει με το βλέμμα. Όμως οι φίλοι μου το λέγανε επιλέξει, πως κάποια άλλη αυτός εν τέλει θα επιλέξει. Μια βόλτα με τα μάξι. Στις 3:15 θα έχω πια σχολάσει. Μη φεύγεις μου παιδιαστικά να με προφτάσει. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10. Και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα και του αρπάζει το φιλί από το στόμα. Κι είναι το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σακούλα την οδοντόκρεμα που πήρα για τα ούλα. Και έμεινα λίγο να κοιτώ πίσω από το ράφι, πως τα δικά μας τα φιλιά πήγανε στράφη. Καλά μου τα έλεγαν, πως κάποια άλλη αυτός εν τέλει θα επιλέξει. Καλά μου τα έλεγαν οι φίλοι μου επιλέξει, πως κάποια άλλη αυτός εν τέλει. Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο βιντεοκλιπάκι. Έτσι ρε παιδιά, δημιουργικότητα. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί αυτούς τους καιρούς, τους βαρβαρούς και τους άσχημους τους καιρούς. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, να βρίσκουμε τρόπους έτσι να ξεμπλέκουμε και να φεύγουμε. Αχ, λαχάνια, σα χόρευα και μου κάτσε λίγο βαρύς ο χορός. Δεν είμαι για πολλά, δεν είμαι για πολλά, φίλοι μου. Τι θέλω να πω, πρέπει έτσι να βρίσκουμε τρόπους, πολύ λίγους. Και τώρα μην μου πεις ότι τους κόστησε πολύ αυτό το βίντεο κλιπ. Τι, τα δαχτυλάκια τους τα έχουν, βάλανε εκεί πέρα τις μπογιές τους, κάνανε τα κλιπάκια τους. Και τι ήθελα να πω τώρα, γιατί μας λέει αυτό το ωραίο τραγούδι τη Σοφία τη Κουρτίδου τη Θεά, την αγαπάμε. Στο ράφι λοιπόν είναι και αυτό ακόμα ένα τύπο που την έχει την καβάντζα του.
Τη φόραγε τη Βέρα στο δαχτυλάκι του, αλλά κοίταζε από εδώ, κοίταζε από εκεί, δεξιά-αριστερά, έπαιζε το ματάκι του κοινός. Τι θα κάνετε λοιπόν, φίλες μου και φίλοι μου, γιατί αυτά είναι αμφίδρομα από άντρες σε γυναίκες και από γυναίκες σε άντρες. Δεν υπάρχει φίλο που τα κάνει μόνο, ξέρω εγώ, ο άντρας ή μόνο η γυναίκα. Τι θα κάνετε, το σταυρό σας θα κάνετε, γιατί ο άνθρωπος, ο αλανιάρης, έτσι γεννιέται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και δεν αλλάζει κιόλας αυτό, γιατί όπως είπαμε και χθες, να μην επαναλαμβανόμαστε και να μην λέμε τα ίδια, μην καταντήσουμε και γραφική, βρε αδερφέ. Πρώτα βγαίνει η ψυχή, μετά βγαίνει το χουί. Και ούτως ή άλλως, οι άντρες, τις γυναίκες, δεν τις καταλαβαίνουν απόλυτα. Και αυτό, επειδή διάβαζα πριν, πολύ πολύ πιο πριν, μία μελέτη που έχει γίνει, να ξέρετε, ότι ανακάλυψαν λοιπόν οι αγαπημένοι μας επιστήμονες που πάντα, μπούκωσα, τη γυναίκα, που πάντα μας δίνουν τροφή, ρε παιδί μου, γιατί κάνουν αυτές τις έρευνες, τις βρίσκω εγώ, τις παίρνω, τσουπ, τις αναλύω μαζί σας. Είδανε ότι των ανδρών το μυαλό λειτουργεί τελείως διαφορετικά από των γυναικών το μυαλό. Οι άντρες δεν καταλαβαίνουν απόλυτα τι τους λέμε και τι τους ζητάμε και πολλές φορές, να ξέρετε, εμείς τους ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν. Πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους, ρε παιδί μου. Αυτό πρέπει και εμείς κάπου να κοντρολάρουμε τα ζητούμενά μας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μην του ζητάς το άλλο, τον ουρανό μετάστρα, δεν μπορεί να στα κατεβάσει. Ξέρω εγώ, συμβιβάσουμε κάτι πιο μικρό, πιο πρακτικό, πιο εύκολο και πιο έχρηστο στο φινάλε. Γιατί τι να τον κάνεις, κυρά μου, τον ουρανό και τα άστρα. Δεν γίνεται. Πράγματα που να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, ζήτα. Ζήτα τύπου, ξέρω εγώ, κανένα κολιέ. Να έχεις να παίζεις. Ο σκελετούλης μου ήταν αυτός. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο γενικότερα. Από τη στιγμή που δεν με παίρνετε και ένα τηλέφωνο, να έχω να μιλήσει ο Χριστιανή με έναν άνθρωπο, να ακουστεί και κανένας άλλος αυτήν την εκπομπή. Βέβαια, παράπονο δεν έχει, όπως μου είπε και ο Κωστάκης, ο φίλος μου εδώ στο Control δίπλα, ότι πολύ πήρατε σήμερα τηλέφωνο. Ακούσαμε πολύ πολύ ωραίες ιστορίες και εμπνευστικές και μη. Και για να τις μιμήσει και για να τις αποφεύγεις κιόλας. Ακούσαμε διάφορα πραγματάκια. Θέλω λοιπόν μέχρι την άλλη Τρίτη, που θα είμαι εγώ ξανά εδώ μαζί σας, να έχετε ακόμα πιο απελευθερωθεί, ότι και όταν με δείτε, να σας βγαίνουν τάπα, να με πηγαίνετε τάπα, να μην μιλάω καθόλου, θέλω να χτυπάνε τηλέφωνα. Το ζητούμενό μου είναι αυτό. Εγώ μιλάω γενικά εκφύσεως, πάντα και παντού. Θέλω να ακουστεί η φωνή του κόσμου, θέλω να ακουστεί η φωνή του πικραμένου, θέλω να ακουστεί η φωνή του απειβδισμένου, του απεγνωσμένου, θέλω να ακουστεί η φωνή σας. Λοιπόν, τα τηλέφωνα θα είναι τα ίδια. Εγώ τα έχω μάθει απ' έξω, να τα μάθετε κι εσείς για να παίρνετε. Επίσης, θα ετοιμαστεί μέσα στη βδομάδα η σελίδα μας στο Facebook. Nina's Night θα είναι, οπότε από αύριο κιόλας θα μπορείτε να την ψάξετε στο Facebook και να γίνετε φίλοι μου. Θέλω να γίνετε φίλοι μου, φίλοι μου. Λοιπόν, και την άλλη Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ. Επίσης, θέλω μέχρι την άλλη Τρίτη να μου έχετε στείλει τις ιδέες σας για την ατάκα μου εδώ από πάνω, αυτή εδώ. Θέλω να την αλλάξω, ότι βαρέθηκα να την βλέπω, ξέρω εγώ, συνέχεια. Να βάλουμε και κάτι άλλο. Να ακουστούν άλλες ατάκες. Σκεφτείτε αγαπησιάρικες, ερωτιάρικες. Σκεφτείτε ατάκες έτσι που να έχουν και μια ρήμα, να έχουν και ένα κάτι της, μια τσαχπινιά. Λοιπόν, και να μου τη στείλετε. Να, η καλύτερη θα μπει. Καλά, τώρα αν δεν έχουμε και πολλές επιλογές, αυτή που στείλετε θα μπει, εν πάση περιπτώσει. Μην το αναλύσουμε περαιτέρω, γιατί εκτίθεμαι κι εγώ. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα την κλείσω την εκπομπή για σήμερα. Ραντεβού εδώ την άλλη Τρίτη, στο ίδιο μέρος, την ίδια συχνότητα. Ζούγκλα πάντα. Ζούγκλα.gr / live, θα με δείτε, θα εμφανιστώ στις 11 ακριβώς την επόμενη Τρίτη. Nina's Night ήταν η δεύτερη εκπομπή, ήταν πραγματικά δύο σούπερ εκπομπές και ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή, νομίζω, και για μένα και για εσάς και για όλους μας. Σας περιμένω απεγνωσμένα και πολύ αγαπησιάρικα την άλλη Τρίτη εδώ. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και να αγαπιέστε. Φιλάκια πολλά! Μουά!